Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα. Η εκπομπή μας, Στάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου πανευτυχής και καταχαρούμενος Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης, γελάν και τα γυαλιά του. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Ε, 11. Καλά το είπα. 11, έρχονται. Ο Θεός λυπήθηκε τα παιδάκια μας. Έρχονται οι τρίωροι. Έτσι. Κούλαλες με βαρεμένοι. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής με την εκπομπή μας εδώ, με το Ράδιο Μαρμίτα. Μόνο μηνυματικά για την αρχή. Μετά τις 9.30-10 παρά θα ανοίξουμε γραμμές. FM κενό αποστολή στο 54-222. Το μήνυμά σας στέλνετε. Μόλις 0,62 λεπτάκια του ευρώ το κόστος. Έτσι επαναλαμβάνω. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα. Αποστολή στο 54-222. Είναι και σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι τσάκ με τη Βόλσμπουργκ, έτσι. Ωραία. Σίγουρα. Θα στο... δίνουμε. Υπάρχουν και σώρες σε διακοπή. Ναι, υπάρχουν και παιχνίδια σε εξέλιξη στο κύπελο UEFA. Θα δίνουμε έτσι τη διαμόρφωση του σκορ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα και θέλουν έτσι να μαθαίνουν και τα αποτελέσματα. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα δίνουμε ενημέρωση. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε σίγουρα στο χθεσινό μάτσε του ΠΑΟΚ, την ήττα που γνώρισε από την Κράσνονταρ, τον άδοξο αποκλεισμό από τους ομίλους του Champions League. Θα τους σχολιάσουμε, πάντα συντροφιά μαζί σας, παρέα, με τα δικά σας λεγόμενα, με τις δικές σας απόψεις, αρκεί να υπάρχει τεκμηρίωση στην άποψή σας. Δεχόμαστε τα πάντα και καζούρα δεχόμαστε όπως την κάνουμε, έτσι, και σχολιασμό δεχόμαστε για το τι έγινε, για το τι δεν έγινε, αλλά πρέπει να το δέχεστε και εσείς. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Εντάξει, μας κολλάς. Στα αστέρια σε πάει, ε? Στα αστέρια, ρε φίλε, κάποια στιγμή να το καταφέρω. Τι να κάνουμε. Θα το καταφέρω. Ένας φίλος που λέει, άκουσα τον Τάσο που λέει που έβαζε γονίδι εκεί να τα φύγε, μείνε για τον Χαριστέα. Γι' αυτά λέει, μου ήρθε μια έμπνευση, λέει, ένα τραγούδι του γονίδι. Καλά έκανε ο Κώστας. Καλά έκανε ο Κώστας. Απλά, ρε Κώστα, είναι διαφορετικές οι καταστάσεις, ρε Κώστα. Ναι. Στη μία των περιπτώσεων για σένα ήταν μετά από κλαρίνο από μια ανύπαρκτη ομάδα που πραγματικά δεν θα τη θυμάται κανείς, ούτε την ξέρει κανείς άμα τη ρωτήσεις. Πού να σου πω, ρε φίλε, να σου πω σε μια γνωστή ποδοσφαιρικά χώρα, στην Ισπανία να πας και να πεις, ρε φίλε, την κόλλα σου κουβαλεύει, κατά την ξέρεις. Θα σου πει ποια οδό είναι αυτή, ρε φίλε. Σωστό, δίκιο έχεις. Με κατάλαβες. Αν πεις Κράσνονταρ, τι θα σου πει. Ναι, Κράσνονταρ την ξέρουν. Ποιος την ξέρει την Κράσνονταρ. Καλά πλάκα κάνεις. Όχι, ουλίτιδα. Τέλος πάντων. Τώρα να συγκρίνουμε Κράσνονταρ, ας πούμε, γηπεδικές εγκαταστάσεις, budget, όνομα και τα λοιπά με την κόλλα σου κουβαλεύει. Το όνομα είναι λόγω του ονόματος. Στη μία των περιπτώσεων, Κωνσταντίν, είχες να αντιμετωπίσεις τη φυγή προπονητή, τη φυγή τεχνικού διευθυντή. Ναι. Τον τζάτσες μετά. Έτσι. Να, μπράβο. Εγώ... Με τα ηχητικά σου και λες, εγώ θα το παίξω. Δεν πειράζει. Είπαμε, όπως κάνουμε καζούρα, τη δεχόμαστε κιόλα. Έτσι. Κανονίστε, σήμερα δεν είναι πολύ στα καλά μου. Κάποιος θα την πληρώσει. Κάποιος θα φάει μπινελίκι. Να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, επιχειρήστε να την κάνετε την καζούρα. Εδώ θα είμαι. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, άλλωστε. Να το ξέρετε. Για να δέχομαι τα πάντα και να σας αντιμετωπίζω. Και έως τώρα. Θεωρώ, και καλό είναι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας κάποια στιγμή, θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός αντίπαλος απέναντί σας. Εγώ τι να πω, που ήμουνα 4 ώρες εδώ πέρα και έκατσα κι άλλες 4,5 και έκατσα κι άλλες 3 ώρες μετά το μάτς με την Κόλος. Και με ξέπλυναν οι ακροατές μετά. Τι να πω, δύσκολο. Πώς λέει. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Πάμε διαδικαστικά. Εκπομπής, ένα... έτσι. Γιατί το είδα το μάτς, τελικά έφαγα άκυρο, δεν βγήκα. Γιατί έλεγα, έφαγα άκυρο, τι να κάνουμε. Δεν βγήκα και αναγκάστηκα εδώ, είδα το παιχνίδι, έχω άποψη. Αν θέλεις, άλλο η πλάκα, άλλο η καζόρα που κάνουμε και άλλο η άποψη, έτσι. Θα πούμε τα πάντα. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το Live Kitchen, στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο, είναι σίγουρα, μήπως η Σταυρούπολη. Καλά, κλαίω το μεσημέρι. Με τα μεσημεριανά κλαίω με τον Γιώργο εκεί πέρα. Είναι Σταυρούπολη και σε να σε κάνω ένα σποντάκι. Είναι φοβερή εκπομπή. Δεν το συζητάμε. Κάνουμε καλή. Δηλαδή εκεί που είπε σε κτέλο, τέκο, τύπο. Έχω φύγει, φίλε. Έχει φύγει. Υπάρχει κάπου εκεί να μάθει, το βάζει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, στο διάλειμμα το δούμε. Κοντά μας το Live Kitchen είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο σέρβις, στην ταχύτητα της παραγγελίας σας, στην ποιότητα των υλικών. Απίστευτο, αλλά πραγματικό, παιδιά. Κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου από το Live Kitchen και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Τι παραγγέλνεις, ποιος το παρασκευάζει,
και τι υλικά σου βάζει μέσα στην παραγγελία σου. Πρωτοποριακό, έτσι. Μέσα στο γύρο σου, μέσα στα μπιφτέκια σου, έτσι, στα σουβλάκια σου, στο κοτόπουλο σου, ό,τι παραγγείλεις από το Live Kitchen. Ξεκίνησε λοιπόν το Live Kitchen να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Όχι μόνο στις παραγγελίες σας, αλλά και μέσα στο μυαλό σας, στην καθημερινότητά σας. Με 15 είδη ορεκτικών, με 10 είδη αλυφές, 6 είδη σαλάτες, 14 είδη σάντουιτς, παιδιά. Μπαίνετε μέσα και επιλέγετε ό,τι γουστάρετε από το Live Kitchen. 5 είδη τορτίγες, 9 είδη από μπέργκερς και 15 είδη από ποτά και αναψυκτικά, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές, μοναδικές γεύσεις και δημιουργίες σας περιμένουν στο Live Kitchen. Πώς παραγγέλνετε και έρχεται στο σπίτι σας μέσα σε 30 με 35 λεπτά. Επαναλαμβάνω, Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι. Εύοσμος Ανδρονίκου 21, το Live Kitchen. Μέσω eFood η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ή μέσω της εφαρμογής ή τηλεφωνήστε στο 2316 018 478. Επαναλαμβάνω, καλείτε τώρα για την παραγγελία σας στο Live Kitchen 2316 018 478 479 και 480, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 τα ξημερώματα. Live Kitchen. Λοιπόν, εδώ κοντά μας και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεκλικίδη Ισακ, του φίλου μας, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το χυμά σας Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό της επιλογής σας, με ενισχυμένο, επαναλαμβάνω, καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Ανδρέα Παπαδρέου 225, είπαμε, η διεύθυνση στη Νεάπολη. 2310-611-256, σημειώστε το τηλέφωνο για παραπάνω λεπτομέρειες, αλλά γιατί και από τον επόμενο μήνα θα σας χρειαστεί για τη διανομή πετρελαίου. 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές, οι υπόλοιποι στα άλλα διαλύματα, να μην κουράζουμε τον κόσμο, ο οποίος έχει να μας πει αρκετά σήμερα. Ωραία, πριν ξεκινήσεις για το παιχνίδι, ναι, να δώσουμε έτσι τα αποτελεσματάκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ένα τελικό υπάρχει, η Κλούζ με την Κουόπιο 3-1. Πέρασε η Κλούζ. Αραράτ, Ερυθρός Αστέρας 0-2 στο 60 λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Δυναμό Ζάγκρεπ, Φλόρα Τάλιν 2-0 και αυτό. Μάλμε Γρανάδα 1-2. Ρόζεμπορκ Αϊτχόφεν 0-2. Σλόβαν Λίμπερετς Αποέλ Κουλουρέας. Σαλερουά Λεχ Πόσναμ 1-2. Μόλις μείωσαν οι Sporting, οι Βέλγοι. Χάπελ Μπερσεβά Βικτόρια Πλιζέν 1-0. Δυναμό Μπρέστ Λουγκο, αυτή η πρώην του Σάσα, ναι, που αν τη διαβάσω αυτή, Κουλουρέας. Και Κοπενχάγη Ριέκα, mm-hmm, και αυτή Κουλουρέας. Αυτά τα δύο τελευταία, τα τρία τελευταία μάλλον, είναι στο 18ο λεπτό, όπως και το Σταντάρ Λιέγης. Τώρα αυτή Φερφεραρ, δεν ξέρω τι είναι, 0-1. Λίγο αργότερα Ρέκα, υπάρχουν... Η παραλίγο αντίπαλος του Άρη που αποκλείστηκε με το Κουτσοχώρη. Όχι, αυτή παίζει, ρε. Η Ριέκα δεν είναι, με τη Ριέκα δεν παίζει, δεν περνούσε. Η Ριέκα το είπα προηγουμένως, ρε. Κοπεχάγη Ριέκα. Άλλη είναι αυτή. 0-0 στο 18ο λεπτό. Αυτή. Σαν τη Μακάμπι είναι και αυτή η Ριέκα. Βέβαια, τώρα αυτή. Λοιπόν, πολλά χαιρετήματα στο φίλο μας τον Άκη και το Θέμη, λογικά, που μας ακούνε. Και ο Άκης από τα Πιθάρια. Και το Live Kitchen. Βέβαια. Και το Θέμη και όλο το επιτελείο από τα Πιθάρια και από το Live Kitchen. Έτσι, τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας στα παλικάρια μας. Λοιπόν, πάμε λίγο για το match. Άδοξο τέλος. Νομίζω ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει μια καλύτερη τύχη στη σειρά αυτών των αγώνων με τους Ρώσους. Βέβαια, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε την υπέρβαση, προσωπική μου γνώμη, γιατί αν δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, βασικός στόχος του ΠΑΟΚ, βάσει ρόστερ, βάσει δυναμικής, βάσει αβεσβήτησης προπονητή που είχε όλο αυτό τον καιρό, ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε περισσότεροι μαζί μου, ήταν να κερδίσει την Μπεσίκτας και να μπορέσει να μπει στους ομίλους του Europa League για το Financial Fair Play, για να μπούμε στην ειδική βαθμολογία της UEFA σε καλύτερη, σε περίοπτη θέση, για να έχουμε καλύτερες κληρώσεις, πιο βαθές. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο με αμφότερο σκοπό στο βάθος του μυαλού μας. Γιατί μην μου πείτε ότι πριν το μάζ με την Μπεσίκτας πίστευε κάποιος παοξής ότι θα περάσει και την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας και θα παίξει διπλό μάτς με την Κράσνονταρ και θα είχε τόσες πολλές ελπίδες, τέλος πάντων, να διεκδικήσει αυτούς τους αγώνες την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Εγώ θεωρώ ότι αρχικός και βασικός στόχος ήταν του ΠΑΟΚ να περάσει
τα μεμέτια, τους τουρκαλάδες, όπως και το έκανε. Το έκανε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Περιμέναμε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε εκείνο το μάτς. Μιας και πραγματικά. Τι θες ρε Φώτη, τι θες ρε Φώτη τώρα. Με σέριξε καραμπινελί και άντε να μην με παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή είναι μέγας βλάξ. Τέλος πάντων, μην παίρνετε τηλέφωνο ρε. Λοιπόν, κανείς δεν περίμενε λοιπόν τόσο εύκολα με τα μεμέτια να περάσουμε. Να τους έχουμε 3-0 στο 30-32 πότε ήταν. Κι όμως έγινε πραγματικότητα όλο αυτό με μια πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ίσως και η Μπεσίκτας τότε να μην ήταν τόσο έτοιμη όσο θα είναι τους επόμενους μήνες. Αλλά αυτό μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Καλύτερα, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει. Περάσαμε λοιπόν αυτό το δύσκολο σκόπελο που βρέθηκε μπροστά μας και ο πρώτος στόχος επετεύχθη με 100% επιτυχία. Εκεί ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, χαλάρωσαμε λίγο όλοι μας. Είπαμε okay, είμαστε στους ομίλους του Europa League. Μπήκανε και 8 εκατομμυριάκια στα ταμεία για το financial fair play. Γίνανε και οι αποδεσμεύσεις συμβολέων, μεγάλων συμβολέων. Υπήρχε και η εκκρεμότητα με Μάτος Βιερίνια, θα τα πούμε λίγο αργότερα μετά. Και εκεί λέμε, όπ, καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Πάμε να παίξουμε με την Μπενφίκα. Και ό,τι γίνει τώρα, Μπενφίκα είσαι. Έρχεται η Μπενφίκα στην Τούμπα. Η Μπενφίκα των 375 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Μια ομάδα κοντά στο μπάτζετ της Bayern, αυτής υπερομάδας. Και τη δίνει σε ένα σκαμπίλι. Από εκεί που δεν το περίμενες, από εκεί που ήσουν 35-65 να αποκλειστείς και να περάσει η Μπενφίκα, ήσουν λίγο τυχερός, σου πήγε η τύχη εκείνη την ημέρα, με το δοκάρι, με τις φάσεις που έχασε η Μπενφίκα και τα λοιπά, και εμείς χάσαμε, αλλά πιο κλασικές ευκαιρίες είχε, θεωρώ, και πιο μπροστά από εμάς η Μπενφίκα. Ναι, βέβαια, η Μπενφίκα έπαιξε ένα ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Αλλά θέλω να πω ότι στις κρίσιμες στιγμές αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός με την Μπενφίκα. Γιατί ήταν και η δοκαράρα, γιατί αν έμπαινε εκείνο τον κόλλημα ήμασταν δύσκολα. Έβγαλε και ο Ζήφκοβιτς κανένα δυο πολύ καλές φάσεις που ήταν κατά 70% γκολ. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ανέλπιστα για πολλούς. Γιατί μην μου πείτε ότι ήταν φαβορεί ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, ήταν το outsider. Έρχεται λοιπόν ένας αποκλεισμός για την Μπενφίκα και μια ιστορική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ επί τους Πορτογάλους. Και ξαφνικά εκεί δημιουργούνται άλλες καταστάσεις, άλλες προϋποθέσεις. Μας μπαίνουν άλλα μες στο μυαλό. Και λέμε μπορούμε για την υπέρβαση, ναι. Γιατί πέρασε τα μεμέτια που παίξαν 7 φορές σε ομίλους Champions League. Πέρασε την Μπενφίκα που έχει 10 συνεχόμενες παρουσίες στο Champions League, ανελιπώς, με 375 εκατομμύρια ευρώ budget. Και λες έχω τους πιο εύκολους. Αυτοί οι πιο εύκολοι όμως έχουν 2,5 με 3 φορές επάνω τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ και από ό,τι αποδείχθηκε ήταν πιο αποτελεσματικοί και πιο τυχεροί. Εγώ πραγματικά έτσι το χαρακτηρίζω για τους Ρώσους. Πιο αποτελεσματικοί γιατί είχαν ένα καθαρό ημοφόρ, γιατί είχαν κανονικό δεξί fullback, γιατί είχαν κανονικούς παίκτες στις θέσεις που έπρεπε και όταν η τύχη είναι με το μέρος του, σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον ορθολογικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει τον παίκτη στη θέση που πρέπει, ήταν πιο αποτελεσματική, ήταν πιο τυχερή, γιατί ο ΠΑΟΚ και στα 180 λεπτά ήταν καλύτερος σε σύνολο από αυτούς τους δύο, από αυτές τις δύο ομάδες, η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη. Και όμως βλέπετε ότι την πρόκριση την πήρε η Κράσνονταρ και το μπακτολό εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό στοιχίζει. Αυτό πραγματικά διαγράφει όλες τις δύο μεγάλες προκρίσεις με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα και μας γεμίζει με στεναχώρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ερωτήματα επάνω σε αυτό το κομμάτι. Ενώ γνώριζα στον ΠΑΟΚ ότι πέρασε με την Μπεσίκτας, πέρασε με την Μπενφίκα και έχουν γίνει και τόσες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στους ομίλους του Champions League, στην κορυφαία δηλαδή ευρωπαϊκή διοργάνωση, το ερώτημα είναι γιατί δεν φρόντισε ο ΠΑΟΚ να αυξήσει τις πιθανότητες του
μελετώντας έστω και την τελευταία λεπτομέρεια. Ένα παράδειγμα, γιατί να φύγει ο Ακπομ τη στιγμή που διεκδικείς πρώτη φορά την είσοδό στους ομίλους του Champions League? Γιατί, κύριε Ρέμπε, να φύγει ο Ακπομ λίγες ημέρες πριν παίξει ο ΠΑΟΚ με τους Ρώσους διπλά παιχνίδια και να μην φύγει η συμφωνία να, είναι, να παίξει, να πάει στην ομάδα στο καλό με μεταγραφή ο άνθρωπος και να είναι πάντα γερός όταν τελειώσει η ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχει ο ΠΑΟΚ? Ξαναρωτώ εγώ, γιατί έφυγε ο Ακπομ σε αυτό το σημείο? Γιατί ο ΠΑΟΚ εχθές ένα ημίχρονο έπαιζε χωρίς κλασικό φορ. Δεν είχε κλασικό φορ. Μπήκε ο Τζόλακ στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας παίκτης που έχει κάνει 4-5 προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Και δεν περιμένω από τον Τζόλακ που το παλικάρι έδωσε τις μάχες του, δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία και μακάρι να βοηθήσει στη συνέχεια. Δεν περίμενα από αυτόν τον άνθρωπο να μου πάρει την πρόκληση. Υπήρχαν και υπάρχουν λάθη που έφεραν αυτόν τον αποκλεισμό. Και τα επισημαίνουμε και τα συζητάμε γιατί δεν νομίζω να έχει ο ΠΑΟΚ πάρα πολλές φορές στα επόμενα χρόνια την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στους ομίλους του Champions League με τέτοιον αντίπαλο σε διπλά μάτς. Αυτό είναι που στοιχίζει παραπάνω. Είχε τη χρυσή ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση. Βέβαια, για μένα προσωπικά την έχει κάνει ήδη την υπέρβαση σε αυτό το σημείο που έφτασε, αλλά μπορούσε να κάνει το θαύμα, δηλαδή χωρίς κλασικό επιθετικό, χωρίς κλασικό δεξί μπακ, χωρίς τη σημαία του συλλόγου, την εμπειρία, την προσωπικότητα, τους δεκάδες ευρωπαϊκούς αγώνες που έχει δώσει ο Αντρέ Βιερίνια με θητεία στην Bundesliga, πρωταθλητής Ευρώπης. Χωρίς λοιπόν τον Βιερίνια, χωρίς επιθετικό, χωρίς δεξί φουλμπακ, χωρίς το Μάτος. Κάποιοι δεν το θέλαν το Μάτος. Και έπαιξε ο Κρέσπο εκεί χθες. Ο Κρέσπο ο οποίος μπορεί να είναι καλός χρυσός, αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να κάνει, την μπάλα όταν βρισκόταν σε εκείνη τη θέση. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εγώ λέω με Μάτος προωθημένο, 3-4 πολύ καλύτερες σέντρες, οι 2 επελάσεις, οι 2 διεισδύσεις, οι 2 ασίστ, ή στα στημένα, θα σου πολύ καλύτερα με Μάτος μέσα, με Ακπομ μέσα, με Βιερίνια μέσα. Και φυσικά υπάρχουν λάθη συνολικά μέσα στην ομάδα, δεν θα ονοματίσω. Τα λέω έξω με τον Γκάντι για ευνόητους λόγους, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει. Και μετά από αυτόν τον αποκλεισμό υπάρχει το Europa League. Είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που πρέπει να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Έχει μάτς την Κυριακή με τον Όφη, πρέπει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος των 4 βαθμών που θυσίασε για αυτή την πρόκληση που δεν ήρθε ποτέ. Αλλά όλοι μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ πρέπει να αναλογιστούν ποια είναι αυτά τα λάθη που έγιναν. Είναι του τεχνικού διευθυντή? Είναι του προπονητή? Είναι των ποδοσφαιριστών? Είναι της διοίκησης? Όλοι ξεχωριστά πρέπει να βρεθούν σε μία μάζοξη που θα κάνουν, να τα βάλουν κάτω, να κάνουν την προστοαφαίρεσή τους και να δουν ποιο είναι το σφάλμα, το λάθος που έχει κάνει ο καθένας τους. Γιατί όσους ανέφερα, 4 στον αριθμό, και οι 4 για μένα έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτόν τον αποκλεισμό. Και η διοίκηση, και οι παίχτες, και ο τεχνικός διευθυντής, και ο προπονητής μας. Όλοι έχουν ευθύνη για αυτόν τον αποκλεισμό. Γιατί ο ΠΑΟΚ στα 180 λεπτά που παίχτηκε ποδόσφαιρο με τους Ρώσους στα 2 μάτς ήταν, δεν θα πω πολύ καλύτερος, ήταν αρκετά καλύτερος από τους Ρώσους. Αλλά ήταν και άτυχος. Άρα η ατυχία είναι μόνο ένα στοιχείο που φαίνεται τον αποκλεισμό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που ονομάζονται λεπτομέρειες. Και η στατιστική στις λεπτομέρειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο προπονητικά μετράνε, παιδιά.
αν μη τι άλλο, το ευνόητο τουλάχιστον να έχεις ένα παίχτη στην κάθε θέση που πρέπει να είναι και να παίζει. Δεν μπορεί λοιπόν να σου χαλάει η μπρίζα στο σπίτι σου και να λέει ο ηλεκτρολόγος σου, να λέει ο υδραυλικός σου, ρε φίλε, εγώ μπορώ να σου αλλάξω και την μπρίζα, πιάνω τα χέρια μου. Δεν θα σου κάνει την ίδια δουλειά ο υδραυλικός στην μπρίζα που θα σου κάνει ο επαγγελματίας ο ηλεκτρολόγος. Δεν είναι δυνατόν ένας τεχνικός που φτιάχνει μηχανάκια να σου φτιάξει και το αυτοκίνητο. Μπορεί να σου αλλάξει τα λάδια, αλλά δεν μπορεί να σου κάνει εξ ολοκλήρου την επισκευή σε μια μηχανική βλάβη που θα έχεις. Με ό,τι συνεπάγεται αυτά τα δύο παραδείγματα που δίνω. Δεν γίνεται λοιπόν να πά να παίζεις και να διακυβεύονται 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ, να αλλάζεις την ιστορία σου, να αλλάζεις επίπεδο, να αλλάζεις ταβάνι και να μην έχεις, παιδιά, κλασικό επιθετικό. Δεν γίνεται, δεν νοείται, αυτά είναι ερασιτεχνικά πράγματα. Είναι δηλαδή για να γελάς και να κλαις μαζί. Ούτε γίνεται να μην έχεις το κανονικό σου δεξίμπακ να σου παίξει. Όσα προβλήματα και να έχεις, όσες διαφορές και να έχεις μαζί του, βρείτε τα. Προσωρινά βρείτε τα. Βάλ τον μέσα. Πόντα ρε στο Ροντρίγκο, τραυματίστηκε, είδες. Δεν σου βγαίνουν τα πάντα. Το ποδόσφαιρο θέλει μελέτη, παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη. Όσο και αν φαίνεται χαζό αυτό και δεν ακούγεται. Ποντάρισε κάτι και δεν σου βγαίνει. Πρέπει να έχεις εναλλακτική. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν είχε εναλλακτικές. Ούτε στον επιθετικό, ούτε εκεί που έπαιζε ο Κρέσπο. Τώρα θα μου πεις, από αυτούς κρίθηκε το αποτέλεσμα, ναι. Από αυτούς κρίθηκε το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί αν έχω κανονικό επιθετικό θα είμαι και πιο αποτελεσματικός. Αν έχω κανονικό δεξί fullback θα δημιουργήσω παραπάνω ευκαιρίες, καταστάσεις. Γιατί θα παίζει τη θέση του, την ξέρει τη θέση του, είναι η δουλειά του. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι δεν μπορούν να καταλάβουν, πώς φέρονται και πώς λειτουργούν κάποιοι μέσα σε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο. Ενδεχομένως να πρέπει να το ξανασκεφτούν λίγο το θεματάκι και να αλλάξουν λίγο τρόπο σκέψης, να πετάξουν την αφέλεια και τον ζαμαφωτισμό και να φερθούν όλοι λίγο πιο επαγγελματικά, αν θέλουμε να δούμε πιο μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα μας. Αν θέλουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ να αλλάζει επίπεδο, να μπαίνει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, να παίζει με κολοσσούς, με ευρωπαϊκές ομάδες κολοσσούς, έτσι θα αλλάξει το επίπεδό σου. Έτσι θα αλλάξει το ταβάνι σου. Στο Europa League έχει ξαναπάει. Okay. Θα ξαναπάς και φέτος. Από την άλλη, και ολοκληρώνω, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε μπροστά, να συνεχίσουμε με καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερο ποδόσφαιρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πρωτάθλημα, το κύπελο, γιατί πέρσι δεν πήραμε κανένα τίτλο. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με καλές εμφανίσεις, παύλα θετικά σκορ, παύλα οικονομικές απολαβές, παύλα ανέβασμα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, για να μπορέσεις να γλυκάνεις λίγο την συγκεκριμένη πίκρα. Γιατί ο χθεσινός αποκλεισμός είναι πικρός, παιδιά. Πέρα του ότι στοιχίζει πάρα πολλά από οικονομικής πλευράς στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο άνετος ο ΠΑΟΚ και να κάνει μεταγραφάρες, να κάνει μεταγραφές και τον Ιανουάριο, να κάνει και το καλοκαίρι μεταγραφάρες. Το ρίχνει και ψυχολογικά, θέλω να πιστέψω. Αλλά επειδή μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες προπονητές, επαγγελματίες παράγοντες, πρέπει όλο αυτό το κλίμα να το γυρίσουν, να το ανατρέψουν, αρχής γενομένης από το μάτς με τον Όφη. Γιατί έρχεται ένας πολύ δύσκολος Οκτώβριος με δύο ντέρμπι, με δύο αντιπάλους που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και με δύο ευρωπαϊκά μάτς. Και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.
είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να δουλέψουν και στο ψυχολογικό κομμάτι και στο αγωνιστικό και να έχουν καλύτερες επιλογές για να γυρίσει η κατάσταση. Τώρα, δεν έρχεται και το τέλος, ούτε ήρθε και το τέλος. Με έναν αποκλεισμό από το Champions League. Δεν παίζουμε και κάθε χρόνο Champions League, παιδιά. Έτσι δεν το έχουμε κάνει. Okay. Ήταν ευκαιρία, τη χάσαμε, κάναμε την υπέρβαση όπως είπα. Δεν μας βγήκε, ήμασταν άτυχοι. Ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ γιατί έχασε πέναλτι στην Κράσνονταρ. Είχε την ευκαιρία με τον Ελκαντουρί. Σε αυτή την περίπτωση ο Μαροκινός, ο οποίος ήταν ο καλύτερος Αλγερινός. Μαροκινός, τι είναι Αλγερινός, ναι. Ήταν ο καλύτερος εχθές, ο MVP. Μέσα στη Ρωσία είχε το δοκάρι και η μπάρα πήγε δοκάρι και έξω. Χθες η Ρώση μετά το 1-1, πραγματικά κολόφαρδη, κάνει ένα σούτ από κρούι ο Ζίβκοβιτς, πάει μπάρα στο δοκάρι ρε φίλε, και αντί να πάει η καριόλα, αντί να πάει να πούμε έξω, αντί να πάει στο διάολο τη μάνα, πάει στα ποδάρια Λουκούμι του Αλούνου και κάνει το 1-2 εκεί που πιστέψαμε ότι μπορεί να το γυρίσει, αγίει το 2-1. Λες θα το κάνω 2-1, πάω παράταση. Κι ας ήμουν καλύτερος, έγινε 0-1 από το αυτογκόλ του Πιτσίρικα. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος πήγε να διώξει, δεν το θέλει. Από τους καλύτερους ήταν και ο Μιχαηλίδης. Δεν θα τον κράξουμε το παιδί γιατί έβαλε ένα αυτογκόλ. Μην τρελαθούμε. Γίνεται το 0-1, κάνεις 1-1, βρίσκεις τα ψυχικά αποθέματα. Λες θα το γυρίσω, θέλει ξέρω εγώ 15-10. Εκεί που λες θα το γυρίσω, μέχρι να ισορροπήσεις σου κάνουν, βγαίνει ο Βαρέλα, βγάζεις το βαρέλα. Τι μου βγάζεις το βαρέλα, ρε. Γιατί μου βγάζεις το βαρέλα έξω, ρε. Άδεια σε όλη άμυνα. Πάει το Σφιντέρσκι τώρα, Σφιντέρσκι έγινε 3 μήνες, δεν βλέπετε, σέρνετε. Μη μου βγάλει το Βαρέλα. Έβγαινε και ο Βαρέλα το τείχο στην άμυνα. Πελάγωσες, πάει, πελαγοδρόμησες. 1-2, γεια σας. Και τρελάθηκα με την κολόμπαλα, γιατί στη δικιά μας την περίπτωση δοκάρι. Δηλαδή, άμα κάνεις εκεί το. Βάζεις το δεύτερο γκολ με τον Ερκαντουρί, γεια σας είναι. Τέλος η πρόκληση. Δεν γίνεται και σε αυτού είναι κολόφαρτη, είναι τυχερή. Αποκρούει ο Ζήφκοβιτ δοκάρι και πάει Λουκούμι στον άλλο και την βάζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι ο παράγοντας τύχη. Αυτό που έλεγα όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και μετά το πρώτο μάτς στη Ρωσία, ότι πρέπει να είσαι τυχερός σε αυτά τα μάτς. Ο παράγοντας τύχη παίζει μεγάλο ρόλο πέρα από τα λάθη που έχουν γίνει. Και έτσι λοιπόν ήρθε μοιραία ένας άδοξος αποκλεισμός που επαναλαμβάνω από μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ και στα δύο μάτς ήταν καλύτερος από αυτήν. Και ας είναι πιο ακριβή 2 και 3 φορές αυτή η ομάδα. Λοιπόν. Θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, Ζάχο. Ναι, κάνουμε το διάλειμμα. Τώρα θα πω και εγώ 2 λεπτά. Γιατί, ναι, ό,τι θες. Εντάξει, και το μεσημέρι με τον Γιώργο δεν είπαμε έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Να πω 2 λεπτά και εγώ την άποψή μου. Ναι, Ζάχο, εντάξει. Και το είδα έτσι. Αν δεν το βλέπα, να μην σου λέω πιώματα. Και θα ανοίξουμε γράμμες. Και θα ανοίξουμε γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Έτσι, λογικό είναι. Μπα, στεναχωρεμένο είναι ο κόσμος. Δεν θα πολύ μιλήσει. Εντάξει, άκουσε με. Πάντα η πίκρα φέρνει περισσότερο ομιλία παρά η επιτυχία, λέω εγώ έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει. Εντάξει. Άμα θες να το πεις γκρίνια, γκρίνια. Οτιδήποτε. Γιατί όταν υπάρχει ήττα, υπάρχει εκτός τη λύπη, θα υπάρχει και γκρίνια. Λογικό είναι. Και είπες και εσύ κάποιους λόγους, έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μέσω μετά 2-3 λεπτάκια θα πω και εγώ την άποψή μου και θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα σας πούμε και αποτελέσματα. Μένετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αθλητικό Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 11. Πάμε λίγο ευθύς αμέσως στο Στέγιο Αναστασιάδη. Υπάρχει κάτι που σημαντικό που πρέπει να μας ενημερώσει. Στέργιο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάχο. Λοιπόν, έχουμε θετικό τεστ κορονοϊού για παίκτη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Προέκυψε πριν από λίγο. Είναι ασυμπτωματικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά πρέπει να μπει σε καραντίνα όπως έχει μπει ήδη. Μάλιστα. Εντάξει, είναι τα τεστ που έκανε η ομάδα σύμφωνα με το λεγόμενο ιατρικό πρωτόκολλο που έχει πει στη ζωή μας και στη ζωή των ομάδων. Βρέθηκε ένας παίκτης θετικός. Όλες οι διαδικασίες οι απαραίτητες, εντάξει. Μάλιστα. Καρατίνες κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνει η ομάδα κι άλλα τεστ πριν το μάτι με τον Όφη. Εντάξει, γίναν τα τεστ. Ο ποδοσφαιριστής που δεν είχε γίνει ακόμα το όνομα του γνωστό, πριν από λίγο προέκυψε η είδηση για θετικό τεστ εντός της ομάδας, δεν θα το πει ο ΠΑΟΚ, θα τηρηθεί η διαδικασία που είχαμε και το καλοκαίρι Τάσο. Ναι, κατάλαβα. Πολύ καλά. Ο Στοχ ναι. Σχεδόν αμέσως βγήκε και δημόσια δήλωση ότι είμαι θετικός στο κορονοϊό. Ο Άρδα από την πλευρά του δεν το έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει
τους οικείους του, αυτούς που συναναστράφηκε εκείνες τις μέρες ότι έχει κορονοϊό. Οκ, okay, θα δούμε πώς θα γίνει αυτή τη φορά η ιστορία. Η είδηση είναι ότι υπάρχει ένα τεστ θετικό, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα έχει μία επιπλέον έτσι, απώλεια αγωνιστική, απροσδόκητη, οκ, okay, αλλά δυστυχώς είναι μέσα στην καθημερινότητά μας τους τελευταίους μήνες. Απόλυτη αγωνιστική εννοεί δηλαδή, τον παίκτη ο οποίο θα είναι σε καραντίνα, έτσι. Ναι, το ποδοσφαιριστή. Ναι, το ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν αναβάλλεται το ματζάκο. Όχι, 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 τίποτα, κανονικά. Αυτό είπε ο Στέλιος. Κανονικά στις 6 και 4 η σέντρα του αγώνα με τον Όφη. Ναι, εντάξει, όπως όλες οι ομάδες, έτσι και ο ΠΑΟΚ ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένα 2-3 μέρες κάνουν τεστ. Οκ, okay, βρέθηκε ένας ποδοσφαιριστής. Ξέρουμε αν είναι βασικός ή αν είναι απληρωματικός. Όχι, 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 δεν, δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα τίποτα. Θα λέω τώρα προέκυψε η είδηση. Αν υπάρχει κάποιο για να επιστρέψει, για να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην διάθεση του Φερέιρα πρέπει να βγάλει 2 τεστ επαναληπτικά αρνητικά. Μάλιστα. Εντάξει, mm-hmm. αυτή είναι η είδηση. Ωραία. Okay. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί καλή να ανάρρωση, φίλοι. Καλή ανάρρωση. Μπορεί να μπουν στο ΠΑΟΚ 24 φίλοι. Για να διαβάσουν αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ. Οι Ρώσοι κάνανε. Μπας και μας κόλλησαν αυτοί που ήρθαν εδώ, τίποτα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ λίγα κρούσματα. Γι' αυτό το λέω, με φάνηκε παράξενο. Εκτός αν κόλλησε όταν πήγαν Ρωσία. Εκτός αν κόλλησε όταν πήγαν Ρωσία. Ή όταν γυρίσαν. Ή όταν παίξαν εδώ χθες. Στέργιο, πότε έγινε αυτό το τεστ? Πριν πόσες μέρες? Τώρα πρέπει να γίνει. Το τεστ ή θα έγινε σήμερα ή θα έγινε χθες. Σήμερα, ναι. Σήμερα, χθες λόγω του πανδημίου. Άμεσο είναι. Μάλλον σήμερα έγινε. Ναι. Πώς το λένε αυτό το ράμπιτ. Ναι. 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 Όπως έγινε και ο Σταύρος που πήγε στο Κράσνονταρ, γενικότερα οι Ρώσοι είναι χυμαδιό, λέει. Ούτε μάσκες, ούτε αποστάσεις, ούτε τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τώρα, αν ήρθε από τη Ρωσία το κρούσμα ή αν προέκυψε, οκ. Okay. Αλλά ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής είναι ασυμπτωματικός, αλλά πρέπει να μπει σε καραντίνα. Εντάξει, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή τα άλλα τεστ των άλλων ποδοσφαιριστών βγήκαν καθαρά, έτσι. Ένας. Κανονικά, ναι, κανονικά καθαρά. Οπότε ένας θα είναι μόνο που θα δει το μάτι της Κυριακής από την τηλεόραση. Ωραία. Έγινε, Στέργιο. Ευχαριστούμε. Εντάξει, Στέργιο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή ξεκούραση, Στέργιο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέργιο. Ακούσαμε το Στέργιο Αναστασιάδη. Μου θύμισε κιόλα. Περισσότερο ρεπορτάζ, αν θέλετε, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24. Για να διαβάσετε αναλυτικά. Μου θύμισε τώρα γιατί μου είπε ο Μαρίνος, με έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ένα μηνυματάκι και ένα link για ένα όσον αφορά τον κορονοϊό και την Σουηδία και ότι είχαν δίκιο οι Σουηδοί τελικά κτλ. Λέει, πες τον Τάσο. Ναι. Τέλος πάντων, να βγει να μας τα πει ο Μαρίνος. Δεν θα πει τίποτα. Δεν θα πει. Θα τον κόψω. Όχι, ας τον άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το ματς. Όσον αφορά το μάτς, γιατί το είδα έτσι και έχω απόψη, το πρώτο μάτς το είδα μέχρι το 63ο λεπτό, είπαμε. Αυτό το είδα όλο. Ναι, ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερος. Αλλά όχι τόσο καλύτερος. Το πρώτο μάτς θεωρώ, όσο είδα, ήταν πολύ καλύτερος. Χθες δεν ήταν τόσο καλύτερος. Ήταν καλύτερος, δηλαδή, πώς να πούμε, στα σημεία, πώς να μην μποξέρ και στα σημεία κέρδισε αυτός, ήταν καλύτερος. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, ναι. Έχασε για μένα η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, είναι όχι η κεφαλιά του Κρέσπο που έχει. Λίγο γυρισμένο το σώμα είναι από την άλλη πλευρά, όσο το σου του τέτοιου, του Ζίβκοβιτς. Του Ζίβκοβιτς, που το βγάλε με τα ακροδάχτυλα αυτός ο Ξανθόπουλος. Ναι, ενώ στην αρχή δεν φάνηκε, όταν μας το έδειξε replay από την πίσω, τέτοια φάνηκε ότι την ακούμπησε και την άλλαξε πορεία την μπάλα. Είπαμε τώρα για τύχη, ατυχία, τα έχουμε πει 100 φορές. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια τυχερός, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια άτυχος. Έτσι. Όπως σωστά είπες εσύ με την Μπενφίκα, ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Άμα σε κάνει 0-2 εκεί, τέτοιο, τεγιά σας. Ναι, όντως αυτό τώρα στη δεύτερη φάση που όταν η μπάλα χτυπάει δοκάρι και έρχεται στρώνεται στον άλλον, μπορείς να πεις ότι είμαι άτυχος, δεν μπορεί να πάει. Ναι, σχέση με το δοκάρι που έχω εγώ στο πρώτο μάτς. Δεν το έχω δει αυτό, ναι. Δεν το έχω δει ακόμη. Φίλε μπροστά από το πέναντι, πλασάρι. Εντάξει. Και πάει μπάλα με το φάλτσο στο δοκάρι και πάει έξω. Δεν το είδα. Δηλαδή δεν γυρίζει να πάρει το ριμπάου το βάλει. Ναι, μετά που πήγε η μπάλα εννοείς. Εντάξει, ναι, ωραία. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, εντάξει, φυσικά δε, να μην λέμε ψέματα, χάρηκα που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά άμα θες το πιστεύεις, γιατί το έλεγα και σε κάποιους συνοπαδούς, λυπήθηκα τον πιτσιρικά, ρε φίλε. Αυτό πιτσιρικά. Ναι, πραγματικά το λυπήθηκα. Γιατί για μένα, ας τον Καλντουρί, πώς χρόνο είναι Καλντουρί, πώς είναι, 30, 32, 33. Όχι, πολλά. Πολλά είπα. Ναι. Τέλος πάντων, για μένα μέχρι εκείνο το σημείο. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν ο Μιχαηλίδης. Γιατί είπες δεν ήθελα να σε διακόψω. Από τους καλύτερους. Για μένα ήταν ο Μιχαηλίδης. Ο άλλος στο κάτω-κάτω έχει και μια εμπειρία. Έχει παίξει και σε 2-3 πρωταθλήματα. Δεν ξέρω που έχει παίξει. Ενώ ο άλλος είναι ένας 18χρονος που καλείται να παίξει τώρα ματς
Champions League. Και φοβάται ότι θα πάθει αυτό που έπαθε τελικά, έτσι. Αυτός είναι ο φόβος ενός 18χρονου που παίζει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μην πάθω αυτό που έπαθε. Να ξέρει, άμα δει τη φάση, αν περάσει μπάλα από τον Μιχαηλίδη και δεν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Είναι ο άλλος, δηλαδή θα μπει. Άλλο λέω, ρε παιδί μου, θα μπει ο άλλος με την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Ας μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, εντάξει. Okay. Ας μπει με την μπάλα. Άλλο είναι να μπει με την μπάλα. Τώρα έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Όχι ως στιγματίσεις και θα το πω έτσι. Σε αυτό δηλαδή θα περάσουν. Φέρει μερίδα ευθύνη. Θα περάσουν 20 χρόνια, όπως λέμε, θα περάσουν 200 χρόνια και θα λέει κερδίσαμε τους Πορτογάλους και θα δέχνει το Χαριστέα να έχει βάλει γκολ. Έτσι είναι και αυτό. Μένει στην ιστορία, γράφεται. Για μένα ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης και θεωρώ, αν θέλει την άποψή μου, κάνω μια κολομαντεψιά, ότι αυτός και γενικά, όπως βλέπεις. Εμείς τι πουλάμε σαν Έλληνες, σαν παίκτες. Αμυντικούς. Έτσι. Δηλαδή, ποιον έχουμε δηλαδή στο εξωτερικό, ποιον. Παπασταθόπουλος. Ναι, Παπαδόπουλος. Σε αυτό διακρινόμαστε. Ναι. Στην άμυνα. Και τερματοφύλακες. Και κάποτε που πήγε ο Μαχλάς έξω με στον Άγιαξ. Εντάξει, φίλε, τώρα στην Ολλανδία. Διέπρεψε, φίλε, πρώτο σκόρ. Και ο Κέκας βγήκε πρώτο σκόρ στην Γερμανία. Ναι. Τώρα μιλάς τώρα για πρωταθλήματα που οι άμυνες τους είναι. Δεν έχει σημασία, φίλε, γιατί λες ότι μόνο αμυντικούς. Δηλαδή, ο Μαχλάς και ο Κέκας δεν είναι, αφού είναι ιστορία. Διαχρονικά λέω. Έχουμε πάντα καλούς αμυντικούς. Ναι, έχουμε. Έχουμε, δηλαδή. Ναι. Και πιο παλιά πάνε, δεκαετία 80. Ναι. Πάνε τους δικούς μας. Καψής, Φυρός. Mm. Δηλαδή, έχουμε πάντα γενικότερα και μας ταιριάζει το αμυντικό κομμάτι. Το Τζαβέλα δεν το λες. Ποιο Τζαβέλα. Το Χάρι. Τον Κίτσο. Τον Κίτσο, τον Τζαβέλα, τον Καραμπουζουκλή. Ναι, για να ολοκληρώσω το τέτοιο, θεωρώ για εσείς που λέτε για Τζόλι, όχι δεν λέω ότι είναι ταλαντούχος. Θεωρώ ότι αν κάποιο πουληθεί με κάποια χρήματα, θα είναι ο Μιχαηλίδης. Μέχρι το 70, πιο λεπτό έβαλε το αυτογκόλ το παιδάκι. Mm. Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Αλάθαστος ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, μετά από εκεί έκανε και τη λάθος πάσα στο δεύτερο γκολ. Νομίζω αυτό την κάνει, έτσι. Εντάξει, τον πήρα από κάτω η ψυχολογία. Τέλος πάντων. Εντάξει, για το παιχνίδι. Έπιασε φουρτούνα. Μετά το 0-1 σε πιάνει φουρτούνα. Λες, δεν θέλω δύο γκολ και θέλει, και θέλει 19 αυτό λεπτά. Η αλήθεια επίστεψε ότι μετά το 1-1 θα πάει παράταση και θα έχουμε. Σκηνές απείρου κάλους στις καφετέρειες. Να πω την αλήθεια. Εντάξει, άλλο για το παιχνίδι. Μα δεν μπόρεσε να διεκδικήσω, ρε φίλε, δεν πρόλαβα. Δηλαδή, μέχρι να σηκωθώ να πανηγυρίσω τον γκολ της ισοφάρισης. Πάμε στην επόμενη επίθεση. Έτσι, ναι, όχι ναι, δεν προλάβαμε να κάτσουμε, ρε παιδί μου. Όχι στην επόμενη, όχι αμέσως, αλλά σε 1,5 λεπτό. Βρε στο επόμενο λεπτό, σου λέω. Δεν προλάβαμε, σου λέω, να εφαρμόσει το παντελόνι πάνω στον πισινό μα. Σηκώθηκε, τη φώναζε, για βάλω τον γκολ. Φώναζα. Πού να βάλω τον γκολ, ο Ζαγόρα ήταν εδώ. Αν εσύ δεν ήσουν. Σπίτι μου και μου πολύ ψύχρεμο. Όχι, ναι. Κατάλαβες. Δεν προλάβαμε δηλαδή να πεις γιατί και εκεί σε εκείνη τη φάση. Αν κρατήσει 2-3 λεπτά και ισορροπεί το μάτς. Έχω 10 λεπτά γεμάτα, ρε φίλε, και παραπάνω. Ναι. 15 λεπτά και έχω 15 λεπτά να το πάω παράταση και να κερδίσω κιόλα. Δηλαδή, άμα το κάνω το 2-1, έχω άλλη ψυχολογία μετά. Με κατάλαβες. Η αλήθεια είναι και πάντα αυτό, ας πούμε, το λέμε ότι. Αυτό είναι μια ωραία συζήτηση γιατί είπαμε γιατί έχει. Να πούμε η ΑΕΚ στο 10 λεπτό, στο 11 είναι 0-0. Πριν πάμε στο η Σεβίλη 1-0. Η Σεβίλη στα χασομέρια έβαλε στο 92 λεπτό γκολ με την Λεβάντε. Είχε βάλει και προηγουμένως ένα γκολ, το ακύρωσε. Λοιπόν, λέω ότι αυτό που αν ήμουν από οξύ θα με πείραζε πιο. Ότι βλέπω ότι με μια ομάδα που μπορώ να προκριθώ. Δηλαδή δεν ήταν το φόβητρο, δεν ήταν η ομάδα όνομα. Mm-hmm. Και φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν μια ομάδα που 50-50 ήταν η πρόκληση, όπως λέγαμε στην αρχή. Αποκλείστηκες. Και έτσι όπως αποκλείστηκες. Αυτά. Για το μάτς δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Νομίζω τώρα το πρωτάθλημα είναι μπροστά και για όλες τις ομάδες. Τώρα στο Europa Link. Νομίζω αύριο γίνεται κλήρωση. Αύριο γίνεται κλήρωση. Έγινε στο. Ολυμπιακός με Πόρτο, Μαρσέι και Μάντσεστερ Σίτι. Πόρτο, Μαρσέι και Μάντσεστερ Σίτι. Και Μάντσεστερ Σίτι. Βατότατος όμιλος. Δεν ξέρω τι θα πάρει βέβαια ο Ολυμπιακός, γιατί θέλει και αυτό ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές. Είναι ένας όμιλος που μπορεί να βγει από δεύτερος μέχρι τέταρτος. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα φόβητρο, ούτε η Σίτι είναι φόβητρο. Λοιπόν. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι φόβητρο. Όχι, καθόλου. Λέω εγώ. Τουλάχιστον στην έδρα σου. Εντάξει, δεν είπα θα πάρει να κερδίσει μέσα στη Σίτι. Αλλά εντάξει, μπορεί να βγει, σου λέω, από δεύτερος μέχρι τέταρτος. Είναι πολύ αμφίροπος ο όμιλος, πιστεύω. Η Μαρσέγ δεν είναι η Πόρτο. Εντάξει, είναι η Πόρτο, θα μου πεις. Θα πάει και στην Πορτογαλία ο προπονητής σας, εκτός αν βγει κανένα διάρρη την Κυριακή και πάει για από την Κυριακή, λέω εγώ. Αυτά, εντάξει, τώρα καλή καζούρα, κάναμε και καζουρίτσα, κάναμε και τέτοιο. Την ακούσαμε. Καζουρίτσα, τη δεχόμαστε όπως την κάνουμε, τη δεχόμαστε και όλα, αρκεί να έχει όριο, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Αυτά, δεν έχω τι άλλο να πω. Τώρα έχουν τα παιχνίδια και το Σαββατοκύριακο μπροστά.
4 η ώρα είναι το παιχνίδι του Άρη με την, με στο Παναθηναϊκό. Και 6 και 4, γιατί ήταν και τα 2 4 η ώρα. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Ήταν 4 η ώρα και τα 2. Ναι, το ξέρω. Και το άλλαξαν του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, γιατί ναι, ήταν μια βλακεία και μισή να παίζουν την ίδια ώρα στην ίδια πόλη. Και ενώ δεν μπορεί να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να παίζουν στο. Θα γινόταν δηλαδή στις καφετέρειες, νομίζω λίγο. Θα είχαμε ένα θεματάκι. Αυτά. Θα είχαμε. Από όφη, νομίζω δύο άτομα. Τι έχουν, δεν κορονοϊό. Δύο παίκτες. Τι δύο, δεν έχουν. Ο Βούρος και ο Μεγιάδο. Μεγιάδο, καλώς. Ο Βούρος δεν το γνωρίζω. Ο Μεγιάδο, όντως είναι. Ο Μανιάε. Ο Μεγιάδο είναι αυτός ο Θουβού, νομίζω. Ρε. Λοιπόν, κάτσε να πω. Ο Φαλακρούλης, και... πρέπει να είναι. Κάτσε να πω τώρα, ναι. Τάσο, λίγο τα αποτελέσματα και να. Έχει φλάσει ο Πραξιτέλης Βούρος. Έτσι. Να πούμε. Θλάσεις. Θλάσει, ναι. Λοιπόν. Αντιθέτως, ναι, και θα πεις. Ο Νέιρα και ο Ναμπί προπονήθηκαν κανονικά. Και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή του Όφη, του Γιώργου Σίμου. Οπότε θα είναι στην Τούμπα. Τι έγινε εδώ. Ευκαιρία με τον Τσιγκρίσκι. Ο Ιησούς έχασε ευκαιρία. Ο Τσιγκρίσκι έχασε ένα σούτ από το πέναλτι. Μπάλα πήγε στα περιστέρια. Λοιπόν, πάμε και πριν περάσουμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά να ανοίξουμε μία ώρα τις γραμμές. Πάμε στα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, τελικό 6 ώρα νομίζω ήταν το μάτς. Κλους Κουόπιο 3-1. Και τα επόμενα που θα σα πω είναι και αυτά τελικά. Αραράτ Ερυθρός Αστέρας 1-2. Δυναμό Ζάγκρεπ Φλόρα Ταλίν 3-1. Μάλμε Γρανάτα 1-3. Ρόζεμπορ Αϊτχόφεν 0-2. Σλόβαν Λίμπερες πρέπει να έβαλε στα χασομέρια γκολ, πάει ο Αποέλ, γεια σας. Και Sporting Σαλερουά Λεχ Πόσναμ 1-2. Οι Πολωνοί, μπράβο, προελάβουν και στο UEFA. Τα άλλα παιχνίδια, Χάπελ Μπερσεβά, Βικτόρια Πλιζέν 1-0 στο 72 λεπτό και ημίχρονα, Δυναμό Μπρεστ Λουντογκόρετς Κουλουρέας, Κοπεχάγη Ριέκα, άκου το ωραίο. Κοπεχάγη, μου λέει άλλο, τι να έχουμε με στην Κοπεχάγη ελπίδες. 0-1 ο Ριέκας. Η Ριέκα έριξε 2 την Κολοσκοβαλίβκα. Στην παράταση. Α, 0-0 έχει λήξει. 0-0 στην παράταση πέρασε. Σαράγεφο Σέλτικ 0-0. Λέγκια Βαρσοβία Καραμπάχ. Ουλελέ Αμάν Αμάν 0-0. Και στα Ντάρλι Έγιος με αυτήν δεν ξέρω με ποια παίζει. Φεχερβάρ, δεν ξέρω τι είναι αυτή. 0-1. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, μπράβο. Αυτά ημίχρονα. Και 21 το λεπτό, Βασιλεία Τσέσεκα Σόφια Κουλουρέα. Ντάνλακ Κλάξκβικ, τι είναι αυτά, ρε φίλε. Κουλουρέα. Άσε τραμπουλίξει τη γλώσσα σου, λοιπόν. Τι τραμπουλίξα. Γιουγκ Μπόις, Τίρανα Κουλούρια. ΑΕΚ Βόλσμπουργκ Κουλούρια. Ρέιτζενς Γάλατα Σαράι Κουλούρια. Ξανά στην εθνική ο Ελκαντούρη, έτσι. Ο με τις εμφανίσεις που έκανε. Επιβραβεύτηκε ο Μαροκινός από τον Χαλίλοβιτς, ο οποίος είναι προπονητής στην εθνική Μαρόκου. Στο Μαρόκο είναι ο Χαλίλοβιτς. Τι λες, ρε. Ναι. Και κάλεσε τον Ελκαντούρη με τα όσα έγιναν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα το 10. Όσοι είστε στην αναμονή, περιμένετε. Ναι, γιατί... Έτσι, γιατί πρέπει να γίνει το διάλειμμα το 10. Είναι 4 λεπτάκια και ερχόμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά παρέτσα με ράδιο Μαρμίτα. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Μην ξεχνάτε το Live Kitchen. Είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Είναι πρωτότυπο. Είναι μοναδικό. Είναι εξαιρετικό στο σέρβις. Στην ταχύτητα της παραγγελίας σας. Στην ποιότητα των υλικών. Απίστευτο αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή από το Live Kitchen στο κινητό σου και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Πώς παρασκευάζεται η παραγγελία σου και ποιος σου τη φτιάχνει. Live Kitchen ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Με 15 είδη ορεκτικών, 10 είδη αλυφές, 6 είδη από σαλάτες, 14 είδη από σάντουιτς. Μπείτε μέσα και δείτε, έχει τα πάντα η εφαρμογή. 5 είδη από τορτίγες, 9 είδη από μπέργκερς, να πάθετε πλάκα. 15 είδη από ποτά και αναψυκτικά. Και πολλές άλλες εκπληκτικές γεύσεις και δημιουργίες σας περιμένουν στο Live Kitchen. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή από το App Store, μέσω Android, μέσω iOS και από το Play Store. Κάντε τώρα την παραγγελία σας μέσω eFood, μέσω της εφαρμογής που σας είπαμε ή τηλεφωνήστε στο 23 16 018 478, παραλαμβάνω, 23 16 018 478, 479 και 480 από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 τα μεσάνυχτα. Live Kitchen. Την έχω εδώ την εφαρμογή, έτσι. Live Kitchen, την βλέπεις. Κάτσε καλά εφαρμογή. Το κατέβασα και εγώ και ξεκινώ παραγγελίες. Ζωγράφος Θεμιστοκλής λέει. Και ναι, ο Άκης ο Γιαννόπουλος. Ναι, έτσι. Έτσι. Τα παλικάρια μας εδώ και το επιτελείο τους είναι φανταστική, είναι εκπληκτική. Έτσι. Λοιπόν,
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει λάβει το μήνυμα για το live kitchen. Πάμε λίγο στις γραμμές, γιατί περιμένουν οι φίλοι. Ανοίγουμε γραμμές, παιδιά. 23-10-287-888. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-222. Μισό ευρουλάκι θα δώσετε. Μαζί με τη ΦΑΠΑ 0,62. Ορμάτε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Συγγνώμη, δηλαδή ο γάβρος είναι πιο μάγκας που πάει σε Champions League συνέχεια και εμείς δεν πάμε? Προφανώς, κύριε Σπύρο, γιατί μας δουλεύετε. Έτσι, η δική σας η ομάδα παίζει 20 χρόνια συνεχόμενα στο Champions League. Ναι, το ξέρω. Άρα αυτομάτως, αν βάλεις μέσο όρο το ποσό που παίρνεις, 25 με 30 μαρούλια κάθε χρόνο. Όχι, εγώ δεν λέω για τα μαρούλια. Να ολοκληρώσω λίγο και πες μου τι αγαπάς. Δημιουργείς μία παρακαταθήκη για να κάνεις μεταγραφικές κινήσεις ποιότητος, με καλούς ποδοσφαιριστές, να έχεις την οικονομική άνεση, να μην έχεις πρόβλημα με το financial fair play, και με όλο το παρασκήνιο μαζί σου στον ελληνικό χώρο να παίρνεις τα πρωταθλήματα και να βγαίνεις εύκολα στο Champions League, στο ομίλου του Champions League. Το θέμα για σένα, ξέρεις ποιο είναι, Σπύρο? Το θέμα για σένα είναι ότι εκεί πονάς και χωλαίνεις, στην Ευρώπη, που δεν έχεις καταφέρει να πας στους 8, ρε φίλε. Και αυτή είναι παράλληλα με το θέμα σου, είναι και η τιμωρία σου, ξέρεις γιατί? Για τα όσα δεινά έχεις κάνει εδώ, για όσες ομάδες στον ελληνικό χώρο έχεις βιάσει, φύσει και παραφύσει ποδοσφαιρικά, επαναλαμβάνω μόνο. Αυτή είναι η τιμωρία σου. Ότι είσαι η κοινόχρηστη ομάδα της Ευρώπης. Και ότι δεν έχεις καταφέρει να πετύχει τίποτα. Μαλιούφα, εσύ και με τον Κολομπούρδα, ήθελες να μου κάνεις από μαδάρα. Εγώ με το Μαλιούφα, αδερφέ, αναγκάστηκε το 1983 η μεγάλη Μπάγκερ Μονάχου να βαρέσει 3 φορές πέναλτι καθ' υπόδειξη του διαιτητή, πιάνοντας το Μπλάντε Φορτούλα για να με αποκλείσει στα πέναλτι με 0-0. Κατάλαβες? Ναι, τότε εγώ ήμουν 6 και εσύ ήσουν 10 χρονών. Τότε εσύ είχες, ήταν οι προκαταβολές που έπαιρνες από το... 6 χρονών και εσύ 10. Οι προκαταβολές που έπαιρνες, εγώ παραπάνω ήμουν, οι προκαταβολές που έπαιρνες από τον Κοσκοτά, έτσι, με το σκάνδαλο το μεγάλο με την τράπεζα. Το 87 ήταν ο Κοσκοτά. Ναι, ναι, καλά, λίγο μετά. Είπα προκαταβολές. Να σου πω, γιατί δεν παραδέχεσαι ότι Ολυμπιακός, σαν ομάδα, σαν οντότητα, είναι πολύ περισσότερες κλάσεις πάνω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το παραδέχεις αυτό το πράγμα? Τα προηγούμενα χρόνια... Δηλαδή του 70 ο ΠΑΟΚ, που λέγε ο πατέρας μου, να πούμε, ο πατέρας μου είναι μεγάλος άνθρωπος, που λέει το 70 ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει 10 πρωταθλήματα. Δεν τον είχα δει εγώ το 70. Γιατί δεν τα πήρες, τα είπε ο πατέρας σου? ΠΑΟΚΣ ήταν ο πατέρας σου, δεν μας είπες. Όχι, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι ένα μπαλαδόφασα, είναι 75 χρονών άνθρωπος. Ναι, γιατί ρώτα ρε μπαμπά, ρώτα ρε Σπύρο, πώς το λέει... Εγώ και εσύ όμως δεν έχουμε δει το 70 του ΠΑΟΚ. Ναι, πες τον πατέρα, πώς το λέει, πώς το λέει τον πατέρα σου? Κώστας. Πες τον κύριο Κώστα, έλα εδώ κύριε Κώστα, για πες το γιο σου εδώ το γάβρο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεκαετία 70-80 δεν πήρε 4 πρωταθλήματα και πήρε μισό? Γιατί υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Ποιος υπήρχε? Ποιος? Το πω εγώ. Γιατί δεν τον αφήνανε, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν τον αφήνανε, ωραία. Εσύ γιατί δεν παραδέχεσαι ότι τα πρωταθλήματα περισσότερο ο Ολυμπιακός θα πήρε με την αξία του? Κοίταξε λίγο, για να είμαι αντικειμενικός, πέρα από την καζούρα που κάνει. Εγώ παραδέχομαι ότι έπρεπε να πάρει 10, 70 με 80. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Για να μην κάνουμε πάντα καζούρα, να μιλάμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά μιλάω, να πάρει 10 πρωταθλήματα. Όχι για μένα, αν θες να ακούσει την άποψή μου. Καλά, 10 δεν μπορούσε. 4 φορές πέρασε ο Άρης στον ΠΑΟΚ δεκαετία εκείνη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παραδοσιακά, από τότε που θυμάμαι εγώ την οπαδική μου ταυτότητα και οντότητα, είχε το καλύτερο υλικό. Είχε την καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από τότε θυμάμαι και τον εαυτό μου, ρε φίλε, να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο από το 1975, που ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, τους καπανιώτες με πήγαιναν στην Τούμπα, και ασχολούμουν από 5 χρονών με το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι τις αδικίες που έχει κάνει σε όλες τις ομάδες. Στον Άρη, στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, στο Λεβαδιακό, στους δορυφόρους, στις δικές του ομάδες. Στον Πλατανιά, στην Καλόνη, στην Ξάνθη, που την είχε... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τότε ήταν καλή η Ξάνθη. Μόλις η Ξάνθη άρχισε να κόβει κανένα βαθμό το Ολυμπιακό, είχε συνειδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω ότι... Αυτό δεν έχει... Να ολοκληρώσω, αλλά... Σπύρο. Να ολοκληρώσω και πες ό,τι θες. Δεν μιλάω καθόλου. Μιλάς. Θέλω να πω ότι ενώ είχες την καλύτερη ομάδα,
από φόβο και μόνο, για να διασφαλίσει τα πάντα, είχες και τους διαιτητές, είχες και την ΚΕΔ, είχες και το παρασκήνιο μαζί σου. Εσύ το παραδέχεσαι αυτό? Για το 80 και το 85 μιλάς. Για το 90, το 95, το 2000, το 2010, το 2015, το 2020. Όχι, το 90 και το 85, ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Βγάλε μια τριετία που ήταν ο Γατούλης κυριαρχία. Ήτανε ο Γατούλης. Ποιος είναι ο Γατούλης? Ο Καβούργιας της ΑΕΚ. Μελισανίδης Καράς, όχι μόνο του. Μελισανίδης Καράς. Ναι. Εσύ γιατί δεν το παραδέχεσαι? Εσύ γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι βρώμικη ομάδα? Όχι, εγώ παραδέχομαι. Ναι. Γιατί, μα και εσύ είσαι βρώμικη ομάδα, ρε φίλε. Εγώ πως είμαι βρώμικη ομάδα και έχω, ρε φίλε, στα 90 τόσα χρόνια ιστορίας μου 3 πρωταθλήματα. Και εσύ έχεις 45. Για το περσινό το πρωτάθλημα, άμα το λες έτσι, λέω και εγώ ότι ήταν το Πρεσπόν. Το Πρεσπόν. Μάλιστα. Εντάξει. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Το πιο καθαρό, το πιο ασιανικό και το ξέρεις. Και το ξέρεις. Και το ξέρεις το πιο καθαρό. Και το χαρακτηρίζει εσύ ο παδό του Ολυμπιακού των Πρεσπών. Δεν το χαρακτηρίζει. Εσύ γιατί χαρακτηρίζει από εσένα από τα του Ολυμπιακού? Δεν είπα τα περισσότερα. Είπα από τα 45. Από τα 45. Τα 10, τα 15 τα έχει πάρει βρώμικα. Αυτό λέω. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ όταν έπαιρνα τα πρωταθλήματα μέσα είχα παιχταράδες. Εντάξει, όλα μου τα χρόνια. Όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα με 25 βαθμούς διαφορά και πάει ο ΠΑΟΚ και χάνει το Πανθρακικό. Εντάξει, δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν φταίει που φαίνεται. Να σου πω όμως πώς γινόταν, ρε παπά. Ε, παπά, που λέει και ο Συρίκος, ο φίλος μου, 25 βαθμοί διαφορά. Να σου πω πώς γινόταν. Γιατί όταν ξεκινούσες το πρωτάθλημα, είχες 42 βαθμούς συν. Εσύ και εγώ 0. Γιατί? Βάλε 7. Βάλε 7 ομάδες δικές σου μέσα έξω να δεις γιατί. Ποιες είναι 7 ομάδες δικές σου, ποιες ήταν? Είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός να έχει 7 ομάδες. Τζιοβάνι, Ζάχοβιτς, Καρεμπέ, πιο πίσω. Πού δεν θα πάμε? Είχε. Το Μίλος έστησε αυτά. Σου το είπα προλίγο. Είχες τους καλύτερους παίκτες, αλλά ήθελες να εξασφαλίσεις 100% το πρωτάθλημα. Καλά, με το Σέσιτς δεν είχες ομάδα, άρα 4 έφαγες στον τελικό. Το ξέρω ότι έφαγα 4 στον τελικό, ρε συναφούμε, αλλά εμείς δεν είχαμε το φτιάξιμο να πούμε στις άλλες ομάδες. Εμείς είχαμε το φτιάξιμο σε εμάς. Όταν είχαμε τον Σόπα, δεν μου λες και να κλείσουμε γιατί περιμένουν άλλοι. Πέρσι! Ναι. Πέρσι που πήρες το πρωτάθλημα, ο πρόεδρός σου. Κάλπικο! Κάκου λίγο, ρε. Ο πρόεδρός σου, μεγαλομέτωχός σου. Ο συγχωρεμένος. Και τα, και τα τσατσάκια του, τα φερέφωνα. Ποιος συγχωρεμένος, ρε? Δεν λέγατε ο Μπαρμασάβας, ρε, Βλακ. Ναι. Επίτιμος. Άκου τώρα. Συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, μου φύγε. Δεν λέγατε. Δεν λέγατε. Το παίρνω πίσω. Δεν λέγατε ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα όσο ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά. Το λέγατε ή δεν το λέγατε? Μπαρμασάβα. Ο Μπαρμασάβας. Ο Καραπαπάς δεν το έλεγε? Ναι. Καραπαπάς δεν το έλεγε? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ταΐζετε και πληρώνετε για να διαμορφώνετε λαδασμένα την κοινή γνώμη, δεν το λέγανε? Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, τελικά ήταν πουλημένο το πρωτάθλημα? Ήταν πουλημένο το πρωτάθλημα, Σπύρο? Όχι, θα μου απαντήσεις. Α, γιατί το είπατε πουλημένο τότε? Άσε, δεν το είπαμε, δύο άνθρωποι το είπανε. Δύο άνθρωποι, δηλαδή, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δηλαδή εσύ δεν συμφωνείς. Εσύ δεν συμφωνείς, ας πούμε, με τον Καραπαπά? Όχι, ρε φίλε, δεν συμφωνώ. Με τον Μαρινάκη δεν συμφωνείς? Με τον Μαρινάκη δεν συμφωνείς? Μαρινάκη δεν έκανε δηλώσεις. Σπύρο, να μάθεις να δέχεσαι. Να δέχεσαι. Μα μάθεις να δέχεσαι γιατί είσαι καλό παλικάρι. Να μάθεις να δέχεσαι αλήθειες. Ρε, τόσο να μιλήσω κι εγώ λίγο. Κάτι τελευταίο. Ε. Ναι. Ο Σάββας ο Θεοδωρίδης είναι συγχωρεμένος. Να κάνει τα δικά του, να λέει τα δικά του. Εμείς σαν Ολυμπιακοί και σαν Θύρα 7 είχαμε καμιά εκτίμηση ο συγχωρεμένος αυτά που έλεγε. Γιατί ο συγχωρεμένος ήταν ένα απλουσιόπεδο, ήταν τερματοφύλακας. Ο πατέρας του είχε φαρμακεία και σε 9 και σε 10 χρόνια έκανε σε 10 χρόνια 57 εμφανίσεις. Κατάλαβες το θέμα? Το θέμα, Σπύρο, είναι ότι αυτά που έλεγε ο σχορεμένος ο Μπαρμπασάβας
Τα έλεγαν. Τα ήξεραν και το βάλαν και τα έλεγαν οι από πάνω. Άσε τώρα τον πρόλογο, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι. Αν ήσασταν παλικάρια και αρσενικοί, δεν θα φεύγατε που έπεσε το ρολό επάνω στον Καραγκιόζη, τον προπονητή εκείνο και έκανε τον πεθαμένο. Αν ήσασταν παλικάρια και ξέρατε να παίρνετε αρσενικά πρωταθλήματα. Γεια σου, Σπύρο. Να τα πούμε και αύριο, φιλαράκι. Έχει 5 γραμμές, Σπύρο. Για χαρά. Α, με τον Παναθηναϊκό γιατί φύγατε, πού στα παλικάρια. Γιατί ο άλλος έφαγε, ρε φίλε, στο κεφάλι ολόκληρο κουτιμπέρα και έκανε ράματα. Όταν έβγαινε ράματα έκανε, τι δεν καταλαβαίνεις. Μη βρίσκετε πατήματα, ρε, για όλα. Μη βρίσκετε πατήματα για όλα. Και εκείνος πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είναι η αλήθεια, φίλε, αυτή. Η δικιά σας αλήθεια είναι αυτή. Έχει διαφορά. Όταν έβγαινε ο ίδιος από το νοσοκομείο, σε δημόσιο νοσοκομείο πήγε. Δεν πήγε στο Διαβαλκανικό που είναι χορηγός του Ολυμπιακού. Άιντε τώρα, Σπύρο μου. Άιντε, καλό βράδυ. Άιντε που θα μας βγείτε και παρθένες τώρα. Θα μας βγείτε και παρθένες. Τσατσάδες. Οι τσατσάδες δεν είναι παρθένες, να ξέρεις. Παλιο τσατσά, κόκκινη. Βγήκες τώρα να μου κάνεις εμένα την Παρθενόπη μες στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ξέρεις ότι είσαι βρωμιάρης. Τι έχω πάθει. Άσε μας να χαρείς τώρα, νυχτιάτικα. Δεν είμαστε και καλά απόψε. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα, φίλε, βάλε πρώτη Δευτέρα, πάμε. Καλησπέρα, παιδιά, συγγνώμη. Μια χαρά. Σε άκουγα τόση ώρα και αυτό, εντάξει, φαίνεται και τρέγια νευρία σας, οπότε... Δεν νευρίασα, φίλε, τον απαντάω σε έντονο ύφος. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Γεια σου, Μάκη. Δεν πήγα σε κάνω καζούρα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα να με κάνετε όση καζούρα θέλετε. Θα σας απαντήσω σε όλους. Όχι, καθόλου. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο με τον Ζάχο να μου πει τι έγινε με τα μεταγραφικά. Γιατί δεν άνοιξα σήμερα λόγω του δουλειά και αυτά, δεν έμαθα τίποτα. Να σου πω την Ζάχο, τι γίνεται με την ομάδα. Τι να γίνει με την ομάδα, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Το Ματέο περιμένουμε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, να μην σου πω από ένα Ματέο δηλαδή. Τα 5 Οκτωβρίου λήγουν, σε 4 μέρες λήγουν. Ναι, όχι, όχι, ένα λεπτό. Ένα Ματέο δεν περιμένουμε, περιμένουμε κι άλλους. Α, μπράβο. Δεν είναι ένα Ματέο, στην άμυνα για περιμένουμε. Για ένα σέντερμπακ, είπανε και ένα μπακ. Και ένα μπακ, για μένα θέλεις την άποψή μου, δεν ξέρω τώρα τη δική μου άποψη, έτσι. Και ένα σταχάφ εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια. Αν και από ό,τι ακούω και που μίλησα και με τον Χρήστο και χθες, έναν ακόμη περιφερειακό θέλουν να φέρουν, λέει. Εκτός τον Ματέο. Αυτό το παλικάρι από τη Ρώμα, ο οποίος βέβαια δεν έχει παίξει τη Ρώμα, τέλος πάντων αυτό... έχει παίξει σε άλλες ομάδες. Ναι, κοίτα, τώρα είναι παιχνίδια τώρα μανατζάρε. Κοίταξε, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να είναι καλός. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ξέρεις, έχει ένα εκατομμύριο, λέει, αυτό συμβόλαιο και τα 500 ζητάει. Η Ρώμα θέλει να καλύψει όποια ομάδα τον πάρει, το μισό. Το 50%. Άρης, ο Άρης το 30% καλύπτει. Λογικά όμως, η λογική λέει ότι αν είχε βρει άλλη ομάδα θα τον είχε δώσει. Ακούστηκε βέβαια για μια ομάδα από την Ολλανδία. Άμα είναι και τα δίνει, ας πάει να κάνει υπογράψει στην Ολλανδία. Όπως βλέπεις, δεν υπογράφει. Και γι' αυτό σου λέω για παιχνίδια και τις ομάδες και μάλιστα. Να σου πω εγώ ένα νέο ρεμάκι. Που μπορεί να μην το ξέρει. Πες με ρε τρέκε. Ναι. Πες το αγόρι μου. Ο Άρης διαπραγματεύεται με τον Κάτσε. Ναι, αυτό μου άρεσε, να το πω. Να ξέρεις. Εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης στα χαφ. Άρα. Λύσαξε ο Θόδωρας να πάρει παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ. Άρα. Δεν έχουμε πρόβλημα να παίρνουμε ούτε από τον δεν ξέρω αν λύσαξε ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει. Κάτσε, μιλάει ο ακροατής, κύριε. Συγγνώμη. Ο Κάτσε για μένα είναι καλό στα αμυντικά. Καλό είναι, αλλά έχουμε δύο πλέον. Ο Κάτσε παίζει αμυντικό χαφ. Στο κέντρο παίζει, έτσι. Έχει πνευμόνι τρομερό, γιατί είναι καλός, εγώ το γουστάρω και μ' αρέσει. Έχει σουτάρα, σαστημένα δηλαδή, είναι φοβερός. Και έχει πνευμόνι, είναι πονηρό. Δηλαδή τα χιλιόμετρα που θα σου βγάζει ο Κάτσε, εγώ δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι μετά τρία χρόνια. Γιατί μου είπε ένα ηλικαίο. Μικρός είναι, 26 χρονών, είναι 27 χρονών. Εκεί κάπου εκεί είναι, ναι. Μια χαρά ηλικία έχει. Μια χαρά ηλικία είναι και καλός παίκτης είναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Μπορεί να τον πάρω τον πάκο, τον που μη πας. Όπως τον Ουάρντα. Μόνοι τους τα λένε, άκου τα Μάκη. Έλα ρε Μάκη. Σε είχα πει και καλή επιτυχία. Εγώ προσωπικά να σου πω, το είδα το παιχνίδι. Το είχε πει, δεν Μάκη, μπορώ να σου πω ότι στεναχωρέθηκα, ούτε χάρηκα. Εντάξει, δεν χάρηκα. Εμένα με ενδιαφέρει, σου είχα πει για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες θέλουν το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το άνθρωπο να παίρνει βαθμούς και να μην κάνουμε τρεις προκριματικούς και τέσσερις. Αν έχουμε μυαλό όλοι οι Έλληνες, θα πρέπει να βοηθήσουμε να παίρνουμε βαθμούς. Εγώ ήθελα να περάσει και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός και να περάσει και η ΑΕΚ. Αυτός τελειώσαμε 2,5 ώρα τα ξημερώματα με τον Γιώργο και ήταν έξω από την πόρτα να κάνει εκπομπή μέχρι τις 5.
Εγώ πέρα. Άκου λίγο. Ζάχο, επειδή όλα δεν είναι καζούρα, πραγματικά εγώ το είχα πει και με τον Ολυμπιακό που έπαιζε με την αυτή, θυμάσαι, με την Γουλς. Ναι, το είχες πει. Πριν ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά. Για τους βάθμους, ναι, εντάξει. Στο, για να πρέπει να παίρνουμε βαθμούς για το άγριο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο Ολυμπιακός λόγω αυτής της κατάστασης είναι ένα παιχνίδι, περνάει, αλλά ο ΠΑΟΚ για να περάσει θέλει τρεις αγώνες. Ο Άρης για να μπει στους πραγματικούς θέλει τρεις αγώνες. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα φέτος. Του χρόνου δεν θα δίνει ένα. Λοιπόν, αν είναι ο πρωταθλητής δεν θα δίνει ένα. Πόσα θα δίνει, Ζάχο μου? Νομίζω δύο, μην δίνει και τρία. Μάκη, λοιπόν, δύο και τρία, εγώ έκανα, εγώ έκανα καζόλα στο Ζάχο με την Κοβαλίφκα, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Ξέρω. Πραγματικά εγώ, όχι, δεν το λέω για να απολογηθώ. Πραγματικά, αν περνούσε ο Άρης, θα βγάζουμε παραπάνω γούστα στο UEFA. Θα είχε μεγαλύτερο γέλιο. Ενώ τώρα ξέρεις τι έγινε. Μια και έξω ρε φίλε, με έκανε χαλάστρα. Αν με έκανε. Και στους ομίλους, μια και έξω ρε φίλε, ξέρεις τι γλέντια θα είχαμε εδώ πέρα. Με πάω κάκι στο Europa League. Όχι, σκέψου πάω Champions League να παίξει με καμιά Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, να φάει καμιά μούτζα γκολ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στους ομίλους αύριο. Να είστε τυχεροί. Γεια σου ρε Μάκη. Για να περάσετε. Ζάχο, αν έχεις κάποιο νέο, πες μας τίποτα μέχρι τη διάρκεια της εκπομπής. Άκουσα, αν υπάρχει νέο, κατευθείαν όπως προηγουμένως είδες με τον ΠΑΟΚ, βγήκε ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα γίνεται και με εμάς, έτσι. Έγινε. Γεια σου Μάκη. Έγινε εγώ ένα παιδιά. Καλή δύναμη. Η επικαιρότητα πάντα προηγείται, Μάκη, να ξέρεις. Απευθείας γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θέλω δύο αποτελέσματα να μου πείτε αν γίνεται. Ναι, βεβαίως γίνεται. Μας πεις μόνο κωδικούς. Πες μας τις ομάδες. Μας δουλεύει. Ομάδες. Τι έκανε η Χαποέλ Μπερσεβά. Περίμενε, θα σου πω εγώ τώρα. Δώσε με ένα λεπτό. Χαποέλ Μπερσεβά, τι το έχεις? Άσο. Το πιάσες. Το πιάσα. Ένα μηδέν τελικό. 1-0 και τι κάνει η Rangers τώρα παίζει. Η Rangers αυτό το καφενείο, η Rangers περίμενα να σου πω τώρα. Κουλούρια 40. Τι το έχεις, άσο κι αυτό έτσι. Άσο. Και πληρώνεσαι. Και πληρώνομαι, αν διάσω. Θα στο βγάλω εγώ. Έγινε ρε Ζάκο, να είσαι καλά παλικάρι. Θα στο βγάλω γιατί. Καλό βράδυ. Για τους άλλους είμαι τυχερός. Για χαρά, γεια σου φίλε. 0-0 φίλε στο 41ο λεπτό με την ευχή μου, μακάρι. 23-10-287-888. Οι γραμμές είναι δικές σας. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222. Ρε το γάβρο, βγήκε μας κάνει την Παρθένα εδώ η τσατσά. Κατάλαβες τώρα. Ξαναβγες. Κατάλαβες. Εμείς παίζουμε να πούμε κάθε χρόνο με τον Άγιαξ, με την Μπενφίκα. Ξέρω εγώ, χρειάζεται να δώσουμε ένα ολόκληρο γύρο να παίξουμε σε όμιλο για να μπούμε σε όμιλο. Και αυτός μας παίζει με την Ομονιούλα τώρα, με κατάλαβες, και με κάτι στεναχωρεμένες και περνάει έτσι αέρα πατέρα. Γιατί το βοηθά τα προηγούμενα χρόνια που έχει παίξει 20 φορές Champions League. Τι στραβοκατάπιες, τι. Όχι ρε, έχω λίγο τα λεμά και έβαλα goals. Σαν στραβοκατάπιες. Καλησπέρα. Α, έχεις και είσαι καραμέλα. Πασχάλη στο Ολυμπιακάρα. Καλό στο Ολυμπιακάκο. Να σας είχα παραγγείλει Πασχάλη, δεν θα γινόταν καλύτερη εκπομπή. Παραγγελία να σας είχα. Πασχούλη. Έλα Πασχαλάκο. Από καιρό θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Γιατί όταν κάνεις ένα μετάδοση και όταν δεν έχεις κόντρα με κανέναν, είσαι πολύ αμερόληπτος. Να τα εύσημα. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα, όταν κάνεις εκπομπή όπως καλή ώρα τώρα, γίνεσαι ένας διαφορετικός χαρακτήρας. Το πιάνει το οπαδικό, πες τα. Καλά λοιπόν, ρε Πασχάλη τώρα. Οπαδοί είμαστε. Στην 4 μεγαλώσαμε ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δηλαδή μην κοιτάς που γίναμε 50. Δεν μας φεύγει η χαζομάρα. Απλά είμαστε συγκρατημένοι εδώ πέρα. Ότι μας βγαίνει το οπαδικό. Δηλαδή εγώ τώρα με σένα όσο και φίλος να γίνω, να ξέρεις. Εγώ σε βλέπω σαν παλιόγαυρο σε βλέπω. Και σένα και το Σπύρο σε βλέπω. Το βλέπω σαν παλιό γαύρο. Δεν μπορώ να σε δω διαφορετικά, ρε φίλε. Με συγχωρείς. Έξω, ό,τι θες. Κουμπάρι να γίνουμε. Αλλά όταν θα παίζουμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θέλω να σε φάω το λαρέκι, ρε φίλο. Παδικά. Εγώ θέλω να σε φάω το λαρέκι. Εσύ δεν μπορείς γιατί δεν με φτάνεις. 1,87 είμαι. Μα άκουσα να δεις. Ό,τι και να είσαι. Ναι. Λοιπόν, και ο Ζαμπίδης. 102 κιλά, 1,87 γαϊδούρι. Το νου σας, το νου σας. Ο Ζαμπίδης είναι κοντός. Σαν και εσένα θέλει δύο. Ζαμπίδης. Ναι. Ο Ζαμπίδης είναι η δουλειά του. Έχει εκπαιδευτεί επάνω σε αυτό. Γιατί αν εκπαιδευτώ κι εγώ σαν το Ζαμπίδη, τι να κλάσει ο Ζαμπίδης τώρα μπροστά μου.
σε ένα 87 γαϊδούρι με 100 κιλά. Τι να με κάνει ο Ζαμπίδης. Λοιπόν, τη μύτη μου να φυσήξω αψού να κάνω, θα τον κολλήσω στα σκηνιά στο ρινγκ. Λοιπόν, όπως ο Ζαμπίδης εκπαιδεύτηκε να δέρνει τρίσα και σένα, έτσι και ο Ολυμπιακός εκπαιδεύτηκε να βγαίνει τσουλού κάθε χρονιά. Μπράβο. Έτσι εκπαιδεύτηκε όμως και η Manchester United και η Liverpool να έχει κάτι ομαδούλες στον όμιλο σαν τον Ολυμπιακούλη και να τον κοπανάει. Μπράβο, και η Juventus να τον ρίχνει εφτάρες και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Επειδή είμαι ο παλιός μηχανόβιος, θα το πω μεταφορικά. Λοιπόν, εγώ έχω μία μηχανή 500 κυβικά. Κυβικά, ναι. Κράνος να βάζεις. Που είπες, η Manchester που είπες είναι 1000. Λοιπόν, παρόλα αυτά παίζουμε στον ίδιο όμιλο. Άκου λίγο, αδερφέ, εσύ έχεις καρέλι 50. 500 πολύ έβαζε το Ολυμπιακό. Ομάδα που δεν έχει πάει στους 8, τι 500 μηχανή μου λες. Καρέλι, τα παλιά τα ιταλικά. Που είχαν να πούμε 200 δραχμές και το έπαιρνες μεταχειρισμένο. Το καρέλι, το παλιό. Τριτάχι το. Από τη στιγμή που πάω κάθε χρόνο τσούλου. Γκόλι Βόλσμπουργκ. Περίμενε λίγο. Γκόλι Βόλσμπουργκ. Στα χασομέρια του πρώτου. Πες το Ζάχο. Στα χασομέρια 0-1 η Βόλσμπουργκ. Για να το δούμε τι ήταν το. Και Λέγκια Καραμπάκ 0-3 και Δυναμό Μπρέστ Λουτογκόρετς 0-1. Κάτσε να δούμε. Ποιο κοιμήθηκε εκεί. Όχι, τίποτα δεν είναι. Καλό. Πάρ' την παλιά, δώσε την μπάλα σε κατευθείαν. Πού την έδωσε ρε παιδιά? Εκεί που έπρεπε. Ωραίο γκολ. Έλα Πασχαλή, έλα Πασχαλή. Τρέξτο, τρέξτο, τρέξτο. Έχει γραμμές χαμός. Επειδή ξέρω ποιος είμαι, γι' αυτό λέω ότι είμαι 500 κυβικά και η άλλη είναι 1000. Όχι φίλε, αν εσύ είσαι 500 κυβικά, η Manchester United είναι 18.000 κυβικά. Αφού μέχρι 1200 υπάρχει, για 500. Άμα πάει με 1200 και αυτό σου είπε ότι είσαι 50. Με κατάλαβες, λοιπόν, από τη στιγμή το κατάλαβα, την πρώτη στιγμή, γιατί και εγώ μηχανόβιος είμαι. Ναι, 125 όχι 50 άκη, 125 είσαι εσύ. Καλά, καλά, εντάξει. Θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Γεια σου Πασχάλη. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα, ήθελα κι άλλα να πω. Δεν πειράζει, ας το σημαίνει. Αλλά δεν θέλω να εκμεταλλεύω με τον χρόνο των ολονών. Πασχάλη, γίνεται χαμός, δεν φίλε. Ας το σημαίνει. Θα τα πούμε και αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Ότι καζούρα δεν σου κανά. Δεν έχω πρόβλημα. Τι καζούρα να μου κάνεις. Δεν μπορείς να μου κάνεις καζούρα. Τι να σου κάνω τώρα. Τι. Αφού όλοι βρώμικοι είμαστε. Όλοι είμαστε βρώμικοι. Είστε. Όλοι είστε βρώμικοι. Το παραδέχομαι. Όλοι είστε βρώμικοι. Γεια σου Πασχάλη. Να σε καλά. Είστε βρώμικοι, καλά είπες. Τι γίνεται εδώ, η Celtic 0-1. Σαράγεβο Celtic 0-1. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Χαίρετε. ΑΕΚ Νέα Σμύρνη, είμαι στον αέρα, Μου άρεσε. 0-1 έγινε μόλις τώρα. Αχ, έγινε και κόντρα. Ναι, ναι, μόλις σήκωσα το τηλέφωνο να σε πάρω, φάγαμε τον κόλπο. Έγινε και κόντρα, να δεις. Στο τακουνάκι χτύπησε, ρε φίλε. Στο δεξιμπάκ. Εγώ έχω κάτι κλήσεις, μου έχει κόψει τροχέα. Θα τις δώσω σε αυτό το σβάρνα να μου τις σβήσει. Αυτό που έχουμε στόπερ. Μενέλαος Λουντέμις, ένα παιδί κοιτάει τα άστρα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Τι είπε ο φίλος Ολυμπιακός, ο πρώτος που βγήκε ότι ο Ολυμπιακός είχε καλύτερες ομάδες και έφερνε και παιχταράδες. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο φίλος, ο Σπύρος δεν είναι. Ναι, 40 πλάς είναι, 45 κάπου εκεί. Άρα λοιπόν θα θυμάται. Για 62 φαίνεται. Ναι. Μα θα θυμάται. Τα δύο πρώτα πρωταθλήματα που πήραν επικόκαλοι, 96 με 99, 98. Είχε καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, ιδίως το πρώτο που πήρα από την ΑΕΚ, με Ντέμι μέσα, εντάξει, και σπάγια και τέτοια. Το πρώτο που πήρε ο Ολυμπιακός, εντάξει τώρα για να τα λέμε κιόλα και στο Σπύρο, το πρώτο που το θυμάμαι, ξέρεις ποιο μάτς θυμάμαι κιόλας. Πρέπει να ήταν και η πρώτη αγωνιστική, το Καστοριά Ολυμπιακός. Με την Καστοριά, με το πέμπτο πέναλτι. Με το πέναλτι, ρε φίλε, εκείνο ήταν δηλαδή πραγματικά η αποθέωση. Δηλαδή, μήπως θυμάται ο φίλος ο Σπύρος ότι η ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια όποτε παίζε με τον Ολυμπιακό τον κέρδιζε μέσα έξω και τέλειωνε το παιχνίδι με 9 και 10 παίχτες πάντα. Είχε καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό του Κυράστα. Εντάξει, ειδικά, μην τα λέμε αυτά. Ειδικά, άμα όποιος... ειδικά εκείνο το πρώτο, δεν το βγάζουμε απ' έξω. Το πρώτο ήταν το πρώτο πρωτάθλημα με το πέναλτι στην Καβάλα, το Αλεξανδρία. Εντάξει, πολλά, εσύ τώρα βγήκε, πέναλτι, είχε, βγήκε εντάξει, ο Σπύρος, φίλε, άστο τώρα, όλοι να ξέρουμε, μου κάνει την παρθένα. Ναι, αλλά και απ' την άλλη... ναι, ενώ είναι τσατσά. Και απ' την άλλη, εντάξει, να μην το γενικεύουμε και λέμε όλα, δεν υπάρχει όλα. Δεν είπαμε όλα. Εγώ όλα δεν είπαμε, αλλά αυτά τώρα και είχε και καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Τα 15 είναι δώρο και τα 10 είναι κλεψιμέικα. Αυτό που αυτούς παίκτες περιέγραψε ο Ολυμπιακός τότε είχε ομαδάρα, έτσι, με Τζιοβάνι, με Καρεμπέ. Ναι, και ο Πάκο είχε ομαδάρα το 10. Και ο Πάκο είχε ομαδάρα το 10, δεν νομίζω ότι έχει καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα το 2010 από τον Πάκο. Ήταν ο Άρης.
Τώρα θα σε έλεγα, λάτε. Τότε να μαζευόμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, να βάζουμε κάτω τα μπάτσα και όποιος έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές να παίρνει το πρωτάθλημα, χωρίς να παίζουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είπα αυτό. Κατάλαβες πώς το είπα. Τι σημαίνει. Είχε και ομάδα. Εκείνη που περιέγραψε την ομάδα έχει ομαδάρα. Δηλαδή θεωρώ ότι εκείνη τη χρονιά δεν το πήρα, ας πούμε, με διετσία και τέτοιο που λες. Εκείνες τις χρονιές. Τώρα με κάνει. Ναι, αλλά τάχω να σου πω κάτι. Είχε διαμορφώσει ένα κλίμα Ολυμπιακός. Είχε διαμορφώσει ένα κλίμα τα προηγούμενα χρόνια και είχε ρίξει ομάδες σε τέτοια οικονομική δυσπραγία. Ναι. Στερώντας τους πρωτάθλημα, όπως στην ΑΕ και στον Παναθηναϊκό, αυτός έπαιρνε τα εκατομμύρια και λογικά έπαιρνε και παίκτες. Σωστά μιλάει. Ναι, αλλά ξέρετε, γιατί δεν την ολοκλήρωσα τη σκέψη μου, γιατί τότε πήγαινε καλά και στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Σχετικά καλά, αναλογικά καλά, έτσι. Πιο καλά τον Παναθηναϊκό, καμιά ομάδα δεν πήγε στην Ευρώπη. Πιο καλά τον Παναθηναϊκό, πορεία του Παναθηναϊκού δεν την έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Θυμάμαι τη Ρεάλ 3-3 στο ΟΑΚΑ. Και με παιχνιδάρα τότε, με τα δύο γκολ του Τζοβάνι και ένα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο άλλο, ποιο έβαλε. Έκανε δηλαδή. Και εμεί είχαμε παίξει με τη Ρεάλ τα δύο χι στον Περναμπέου και στη Φιλαδέλφια. Που αποκλείστηκε με 6 χι, έτσι. Το θέμα ξέρει ποιο ήταν, παιδιά, που δεν είπε κανεί. Στην άσχημη αγωνιστική του μέρα, με παιχταράδε Ολυμπιακό. Ναι, δεν είχε το σπρόξιμο από τα μαυροφορεμένα κοράκια. Και έπαιρνε το τριποντάκι με το πέναλτι, δύο μέτρα έξω κτλ. Ο Ιά και ο Πάουξ την άσχημη μέρα την πλέρωναν. Άφηναν βαθμού. Με κατάλαβε. Όταν έχεις λοιπόν την καλύτερη ομάδα, όταν παίρνεις όλα τα λεφτά, όταν έχεις μαζί στο παρασκήνιο, όταν έχεις την ΚΕΔ, όταν έχεις ομάδες δορυφόρους, πώς να μην το πάρεις με 20 πόντους διαφορά, ρε φίλε. Ήρωες ήμασταν και που το παλεύαμε. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Να σε καλά, Ερακλή. Ναι, έγινε, τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Πες το. Λέω να πω κάτι τελευταίο στους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί έχουν την απορία, γιατί η μισή Ελλάδα χοροπηδάει όταν τρώνε γκολ στην Ευρώπη. Γιατί είναι αντιολυμπιακοί. Λοιπόν, είναι αντιολυμπιακοί για ένα απλό λόγο, παιδιά. Και ο Παναθηναϊκός ο Βαρδινογιάννης έκανε τα δικά του, είχε και αυτό τα δικά του, εντάξει. Η διαφορά όμως είναι ότι οι Παναθηναϊκοί στην τριπτική πλειοψηφία λέγανε το εξής. Ρε παιδιά, έτσι είναι, τι να κάνουμε, αυτό είναι το κατεστημένο. Τώρα εμείς με τον Βαρδινογιάννη και τα παίρνουμε. Οι Ολυμπιακοί δεν λέγανε αυτό. Οι Ολυμπιακοί σε ειρωνευόντουσαν και σου κάνανε και χειρονομίες ότι έτσι γουστάρουμε να σε κερδίζουμε. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. Το καταλάβανε. Χερκουλές, έχασες πέναλτι και εμείς το βλέπουμε μπροστά και δεν το πήραμε χαμπάρι. Έχασε πέναλτι ο Μάνταλος στο 20 λεπτό. Μπήκε ο Πέλκας μέσα του κι αυτού. Τι να κάνει. Γεια σα, Ερακλή. Και να πω και για το φίλο. Γεια σα, καλά. Για πω το φίλο περιμένει τη Rangers είναι 0-0. Φίλε μου, το Rangers Galatasaray θα το βάλουμε. Παίζει καλύτερα με τα στατιστικά που βλέπω. Παίζει καλύτερα η Rangers. Παίρνω το φίλο. Καλησπέρα. Πάμε. Ορίστε. Παρακαλώ. Τι, λιποθύμησε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα τα λέει στα δωματιάκια. Ορίστε. Καλησπέρα. Ποια δωματιάκια, ρε. Όχι, Τάσο. Αυτά που λέει ο Ηρακλής από τη Νέα Σμύρνη ο Εκτζής, ναι, θα τα λέει εκεί στο δωματιάκι που τα λένε, ξέρει αυτό. Φίλε, ο Ηρακλής δημοκρατικότατα πήρε και είπε δύο τρία πράγματα. Δημοκρατικότατα λέω και εγώ, αυτά τα λένε μεταξύ τους εκεί στο δωματιάκι. Η άποψή του είναι, λοιπόν, ρε φίλε. Ένα. Ναι, και εγώ του απαντάω. Δεν τα τρώω, δεν τρώω όλοι παπά. Να ακούσουμε, έλα, πάμε. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έσβηνε φώτα, ούτε έπεφτε κάτω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φάει εξάρες, τεσσάρες και πεντάρες από την ΑΕΚ. Εντάξει. Γιατί δεν έφαγε 7 από την Γιουβέντους. 6 από τον ΠΑΟΚ δεν έφαγε. Λοιπόν, για την ΑΕΚ μιλάμε και τον Παναθηναϊκό. Α, οι άλλοι δεν πιάνουν. Οι άλλοι δεν πιάνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που έχει πιαστεί να δωροδοκεί. Λεφτά με στα λουλούδια. Ναι. Είναι η ομάδα που έπαιξε με τα ΕΣΕΣ. Είναι η ομάδα, να πούμε, που το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι Δέσποινα Παπαδοπούλου. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ο Ολυμπιακός πάντα. Εμείς δεν μισούμε τον πάντα αθωώνεται ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά δεν τα λες εσύ που είσαι αντικειμενικός ένα 87. Ναι, τι να πω. Δεν τα λες αυτά. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Να πω τι. Βρωμάτε κι εσείς σαν παραδάκια. Για παίζουμε μια υπόθεση που βρωμάει. Για παίζουμε μια υπόθεση που βρωμάει ο ΠΑΟΚ. Μα τον έχουν πιάσει. Παίζουμε μια υπόθεση που βρωμάει ο ΠΑΟΚ, θα σου πει. Να σε ακούσω. Δεν είπα για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν είπα για τον ΠΑΟΚ. Λέω για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Εσείς είπες. Ο Παναθηναϊκός βρωμάει. Δεν βρωμάει, πες μου, ρε φίλε. Ένα 87 είσαι, πες. Ο Παναθηναϊκός ήτανε, ναι, ο πρωτοστάτης της παράγκας. Αυτός που έστεισε την παράγκα. Το πιάσανε με λεφτά με στα λουλούδια. Τάσο. Καλά. Και σένα οι πόσοι πρόεδροι σου πήγανε. Πήγανε και σένα πρόεδροι σου πόσοι πήγανε φυλακή για κατάχρηση και εμένα δεν με πιάσανε ποτέ. Πού να σε πιάσουν, εσύ αθώνεσαι πάντα. Εσύ είσαι αθώος, ποτέ δεν σε πιάνουν. Ναι, αλλά για τον Παναθηναϊκό δεν λες τίποτα. Θα έρθει και η ώρα, δεν βγήκε κανένας βάζελος να μου τη βγει.
Άμα βγει κανένας μάγελος θα ακούσει. Ναι, πέφτανε κάτω και σβήναν φώτα, δεν λες τίποτα. Που ήρθανε μέσα στην τσούπα να με και πήρανε το πρωτάθλημα στα χαρτιά, δεν λες τίποτα. Έχω πει σε δεκάδες εκπομπές. Που μου ήρθα με τον Ηρακλή, από τη Νέα Σμύρνη που μαζεύονται εκεί στο Δωματιάκι μεταξύ τους και τα λένε. Τώρα εσύ γιατί είσαι θυγμένος, ας πούμε, επειδή την άκουσες αγάπη. Σε εκείνες στους Παναθηναϊκούς είμαι, με Παοξίδες δεν είμαι. Ναι. Μάλιστα. Έγινε... Με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είμαι, ρε φίλε. Έγινε, Σπύρο. Επειδή δευτερολογήσει και έχει 5 γραμμές, πρέπει να σε κλείσω. Εντάξει, φίλε. Τα πούμε, φιλιά. Άντε, γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, ορίστε. Γεια σου, διά. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Ναι, γιατί κάνουμε τη σειρά εδώ που είμαστε όλοι μαζί. Έλα, ρε καρδέσαι. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, εγώ σπάνια βγαίνω. Με έδωσε το έναυσμα ο Ολυμπιακός. Μετά μου το έδωσε και ο ΑΕΞΙΣ. Τώρα λέει για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε η τριάδα. Αυτοί οι τρεις, λοιπόν, εδώ και 50 χρόνια, άστα 50 χρόνια, έχουν ρημάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το έχουν καταπάξει. Γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γενικά. Να πιάσουμε τώρα. Πρώτος, βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι Ολυμπιακός. Λιγότερο η ΑΕΚ από αυτούς τους τρεις, έτσι να το πούμε. Λιγότερο η ΑΕΚ, νομίζω. Νομίζω λιγότερο από αυτούς τους τρεις, λιγότερο η ΑΕΚ το έχει κάνει. Λιγότερο, ναι. Αλλά με 300 εκατομμύρια χρέη. Ναι, τώρα θα μου πεις, άμα κλέψεις. Άμα κλέψεις μια δραχμή, ένα εκατομμύριο κλεψιά είναι. Και ο φίλος και έλεγε. Εμείς η ΑΕΚ είχαμε, πώς την κάνει την ομάδα, 300 εκατομμύρια φέσια έκανες ομάδα, όπως λέει και ο Ολυμπιακός. Εμείς είχαμε παιχταράδες, φυσικά έπαιρνες με την παράγκα τα πρωταθλήματα και με τα λεφτά έπαιρνες τους παιχταράδες. Πώς θα πάρει άλλος τον παιχταρά που δεν έχει φράγκο. Έτσι. Αφού εσύ καταρχήν μάζεψα τους βαθμούς οι υπόλοιπες ομάδες πριν, εσύ είχες αλιαρέλιδες, κοσκοτάδες και τέτοιους και σε αθώσαν έπρεπε να πας στη γάμα εθνική. Έτσι, κατηγορία αεραστεχνική, όχι εθνική. Έτσι, πες τα, και σε κρατήσανε πάνω, βγήκε η μισή βουλή. Τώρα σε στηρίζει ολόκληρη κυβέρνηση εκεί πέρα και κάνεις αυτά που κάνεις. Με τον Τζίλο δεν σε πήρξε κανένας. Με τα πλοία δεν σε πήραξε κανένας. Με τους φούρνους. Με τους φούρνους. Με τις κάμερες που δεν λειτουργούσαν. Ναι. Να τα ακούσει και ο Σπύρος. Δεν λειτουργούσαν οι κάμερες, φίλε μου. Ναι. Δεν λειτουργούσαν που δέρατε την άλλη την ομάδα και έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι, και με εσάς. Και οι πόρτες, δεν λειτουργούν όταν πάει ο ΠΑΟΚ. Τους, ναι, τους αφήνουν 200 μέτρα μακριά. Δεν λειτουργούν. Είχαμε κοσκοτάδες, νταϊφάδες. Τι είχαμε. Όλοι οι ομάδες υποφέραν από αυτές τις τρεις ομάδες. Πρώτος την πρώτη παράγκα, βέβαια, όπως είπε και αυτός, την έζησε ο Παναθηναϊκός. Την έζησε 3-4 χρόνια. Αυτοί πήγαν 30 ετία. 30 χρόνια παράγκα έχουνε. Αλήθεια λες. Ο Τζίλος τώρα, πούντος θα μιλούσε, τώρα τον βγάλαν πάλι. Μόλις γίνω καλά θα μιλήσω. Πούντος μίλησε. Δεν έγινε καλά. Έχει ψυχολογικά τραύματα. Δεν έγινε καλά ακόμα, αλλά πού να μιλήσει. Αφού λέγαν μαζί με τους τρεις που τον δίρανε. Δεν είπαν αυτοί οι ίδιοι που διαρρεύσαν, ήταν και αστυνομικός μέσα. Άστο να πάει, αδερφέ. Άστο να πάει, καρδάσι. Άκρη δεν θα βρούμε. Δηλαδή, τι να πούμε, ρε Σπύρο, τώρα. Ο Ολυμπιακός. Για ποιον Ολυμπιακό να μιλήσει, που έπρεπε να έχει διαλυθεί σαν ομάδα. Πάντα αθώος. Για την ΑΕΚ, τι να πούμε τώρα. Πήγε γάμα εθνική, δίθεν και ξεχρέωσε 300 εκατομμύρια. Πώς έκανε την υπερομάδα εκείνη. Με τα 300 εκατομμύρια που είχε χρέη. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια. Πουμπλίδες, λουλούδια που είπατε. Όπου μπλήσταν, λέει, μόνος του, λέει. Τι μόνος του, μόνος του. Είχα πια γεννήσει στην Ελλάδα και άλλαξε όνομα από μόνος του. Καρδάση μου. Τι να πούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Εδώ και χρόνια 200 εκατομμύρια και το κρατά στην Αλφα Εθνική με νύχια και με δόντια. Ολοκλήρωσε. Αλλάξαν τον νόμο για να μείνει ο Παναθηναϊκός στην Αλφα Εθνική. Έχεις δίκιο σε όλα. Και έπεσε ο Άρης. Και έπεσε ο Ηρακλής. Η πιο αδικημένη ομάδα. Εγώ δεν πάω και είμαι. Η πιο αδικημένη ομάδα αυτή είναι ο Ηρακλής. Ολοκλήρωσε όμως για να πάρω και τους άλλους. Έχουν μάξει όλες τις μικρές ομάδες από την Αθήνα που τους βάλαν στην Άλφα Εθνική για να παίρνει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Πανιόνιους, Καλυθές, Ιωνικούς. Ποιο να βάλουμε τώρα, ποιο να κάτσω να σκεφτώ τώρα. Μια εκπομπή ολόκληρη θέλει, φίλε, έχεις δίκιο. Ολοκλήρωσε όμως, σε παρακαλώ. Ας τα ακούει ο φίλος Ολυμπιακός εκεί και ο Αεξής μετά και όποιος θέλει Παναθηναϊκός. Ότι αυτές οι τρεις ομάδες ρημάξαν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει άλλα 10-15 πρωταθλήματα. Ο Άρης έπρεπε να έχει το ίδιο 4-5 και ο Άρης. Ο Ηρακλής έπρεπε να έχει κανένα δυο. Καλός άνθρωπος. Τα φάγανε όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έγιναν καμπόσοι αυτοί οι τρεις. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Ευχαριστούμε να σε ακούμε. Συγγνώμη που σε κλείνω έτσι. Ωραία τα λες, αλλά έχει 5 γραμμές. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ωραίος ο φίλος, μ' άρεσε. Καλησπέρα. Λάρτς. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, κύριε? Δεν είμαστε καλά. Στέλνει. Έχουμε ξαναπεί τη λέξη πέναλτι κανόνες. Γιατί, τι είπα, ρε, στο πέναλτι?
πέναλτι δεν θα τη λες να πούν πλέον. Σε εμάς ακούγεται σαν βρισιά. Όχι, κοίτα, το βλέπουμε το, το βλέπουμε. Έχουμε την τηλεόραση μπροστά και ψιλοβλέπουμε με τον Τάσο. Και δεν του πήραμε χαμπάρι ότι έχασε. Εντάξει, αφού μιλάμε με ακροατές, είπαμε κάνουμε σχολιασμό. Δεν πήραμε χαμπάρι ότι έχασε πέναλτι η ΑΕΚ, έτσι. Και ξαφνικά βλέπουμε 0-1, 45 ούτε τον γκολ του είδαμε, σε επανάληψη το είδαμε. Ναι, 0-1. Αλλά μην πλέον σαν οπαδί του ΠΑΟΚ ακούμε τη λέξη πέναλτι και φεύγουμε. Είναι σαν θρίλερ πλέον. Και εμείς πέρσι, στην προηγούμενη χρονιά, 4 πέναλτι χάσαμε. Τι να κάνουμε, στο πρωτάθλημα. Τα 30 που κέρδισαν. Να προσθέσω ακόμα μία στο κεφάλαιο Γαβριάδα, τη λέξη, μάλλον τη σύνθετη έννοια, ήπια βία. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Mm. Γιατί στον ποινικό κώδικα προσθέσαν και αυτό εδώ. Δεν υπήρχε, το βάλανε αυτή η καινούργια εφεύρεση. Σε ποια περίπτωση ακούστηκε αυτό, κάπου ακούστηκε όντως, σε ποια περίπτωση ακούστηκε? Με τον Πλατανιά. Α, με τον Πλατανιά. Ωραία. Ναι, τότε που υπήρχαν μαρτυρίες από παίχτες που τους κάνανε, τι τους κάνανε. Mm-hmm, mm-hmm. Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις καταλήξαν ότι ό,τι έγινε ήταν ήπια βία. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, σημαίνει ήπια βία, α, να σου εξηγήσω κι εγώ. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα σου, φίλε. Αυτή είναι η αγαπημένη σας ομάδα, κύριε Ζάχο. Α, εσύ λες για τον Ολυμπιακό, λες, η αγαπημένη σας ομάδα. Μην τρελεύεστε. Έλα, εντάξει, πάμε. Σήμερα είναι εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, για όσους θέλουν να μάθουν, να θυμηθούν μάλλον τα καλά χρόνια αυτά του Ολυμπιακού που έπαιρνε τους παιχταράδες που λέει, έχει στο YouTube καμιά πενταριά βιντεάκια, ξέρω εγώ, με διαιτητικές αποφάσεις. Ας κάτσουν να τα θαυμάσουν. Ποιος το είχε πει, ρε, τι να κάνω, εγώ έπεφτα, λέει, οι διαιτητές τα δίνανε. Ο Αλεξανδρής, ποιος το είχε πει? Ναι, μωρέ. Ο Αλεξανδρής είπε, εγώ έπεφτα. Εγώ έπεφτα, λέει, αλλά αυτοί τα δίνανε. Τι να κάνω, να μην έμεινε. Στα γήπεδα είχε τσιμεντοφόρο απ' έξω, Τάσο. Πού? Είχε καμιά μπετονιέρα με τσιμέντα, τίποτα γυρνούσε εκεί. Είχε του Βαρέλα. Είχε Βαρέλα απ' έξω και γυρνούσε με τσιμέντο. Ξέρεις, γιατί τις αποφάσεις κατάλληλες έπαιρνε μπροστά. Ναι, ξέρω. Και στον Πειραιά έχει γίνει προβλήτα από τα τσιμεντώματα. Λοιπόν, εδώ τάσω δύο κουβεντούλες θέλω να πω για κάποιους που ευτυχώς βλέπω σήμερα πήγανε καλά τη δουλειά, δεν υπήρξε ιδιαίτερα γκρίνια και τέτοια. Για όσους όμως θα θέλαν να γκρινιάξουν, ας ακούσουν τις δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή που έκανε πριν τον αγώνα με την Κράσνονταρ και ας δώσουν βάση σε αυτά που λέει. Πολύ απλά, δεν χρειάζεται να λύσουμε από εκεί και πέρα παραπάνω πράγματα. Απλά πρέπει τώρα αυτές τις ημέρες που απομένουν να κάνουμε δύο παίχτες ουσίας μεταγραφή και να πάνε, ας πούμε, πιστεύω λίγο καλύτερα τα πράγματα με τους νεαρούς μας παίχτες που είναι και λίγο άτυχοι από ό,τι βλέπεις. Ωραίος. Θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς των άλλων ομάδων που κάθε μέρα, βγαίνοντας και μιλώντας μόνο για τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, μας μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κάτι παππούδες του Ποπάε, κάτι γουίλιδες, κάτι τσικ μικ, είστε όλοι πελάτες μας. Ευχαριστούμε πολύ και ρετάζομαι και καλή σας συνέχεια. Γεια σας κύριε Κώστα. Να σε καλά Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να σε καλά, καλό βράδυ. Έχω για 4 γραμμές, παιδιά. Ναι, για να μην παρεξηγόμαστε και με τον κόσμο, είναι, τι ώρα είναι? Υπάρχει πλέον και άλλη εκπομπή. Και 47. Παρά 13 είναι. Και 47 και είναι 5 ακροατές. Ναι. Αυτοί θα μιλήσουν. Καλησπέρα. Λίγο γρήγορα ο καθένας. Νωρίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε? Έλα, εγώ είμαι. Εσύ ρε, εσύ. Ο Γκλώρης. Έλα, Ζάχο, τι έγινε? Δύο φορές από τον Brighton πέρασα. Τι λες, ρε φίλε, έλα, να βγούμε στο, ξέρω εγώ, στην Times Square να πανηγυρίσουμε. Και πρόσεξε, θυμάσαι και ένα 0-2 και ένα 1-3 μέσα στο Park de Pres, τους έκανα μια φορά μια κηδεία και ετοιμάζεται και δεύτερη τώρα. Ναι. Τίτλο θα πάρεις. Τον είδες στον όμιλο, ε? Τίτλο θα πάρεις. Δεν τον είδα της Manchester, μόνο του Ολυμπιακού ξέρω να σου πω την αλήθεια. Με παρή είμαστε. Με παρή και τι άλλο, για πες. Νομίζω. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις άλλες ομάδες. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει πουθενά αυτή η ομάδα, έτσι. Μην τρέφεις αυταπάτες. Μην τρέφεις αυταπάτες. Θα κερδίσω τότε να την Κυριακή. Μπα. Με τότε να παίζει. Oh. Ναι, 6,5 ώρα. Με για τα χαλιά. Ετοιμάσαι. Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Μουρίνιο. Κυνηγούσε ένα παίκτη, λέει, στα αποδυτήρια. Πήγε στην τουαλέτα και αυτός έφυγε στο σπίτι του και τον έψαμε στα αποδυτήρια. Τότε να. Ναι. Και αυτός όμως έκανε, βάλε τον γκολ, έτσι. Που πήγε η παράταση. Αυτός. Ναι, αυτός που αυτός με βοήθησε και έδειχνε τη φωτογραφία της τουαλέτας. Ήταν, ωραία, MVP. Ωραία, πάμε. Τάσο! Πάμε. Έλα, Τάσο, γιατί δεν βγαίνει αυτός ο Ολυμπιακάκας να πει, παιδιά, ναι, το παραδέχομαι, έχουμε πάρει πέτσινα πρωταθλήματα, τίμια και καθαρά, να βγαίνει ένας Παναθηναϊκός να πει τα ίδια, η ΑΕΚ τα δικά τους. Δεν μπορεί, γι' αυτό. Να χειροκροτήσουμε, αλλά δεν παραδέχονται. Γι' αυτό και διαφέρουμε από όλους αυτούς. Διαφέρουμε στα πάντα.
Δεν έχουν καμία σχέση με όλους αυτούς. Γι' αυτό ενδιαφέρει ο Πάουξης. Λοιπόν, άκου Τάσο, άκου που θα τους πονέσει. Πάμε. Να πάρεις το πρωτάθλημα φέτος που βγαίνει ένας στο τζαμπιλί και αυτοί θα παίζουν με τη Βλάζνια Σκόντρα και με Φλαμουρτάρι μετά. Έγινε χστάρα, για χαρά. Υπάρχει κάτι άλλο που τους πορέσει. Να πάμε και εμείς απευθείας στους ομίλους του Champions League. Δηλαδή, ο Πάου για να πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League πρέπει να πάει στο Europa League, φίλε. Αλλιώς δεν γίνεται. Κατάρα έχουμε. Κατάρα έχουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, περνάμε την Μπεσίκτας, περνάμε την Μπεφίκα και αποκλειστήκαμε λόγω ατυχίας από την Παναχαϊκή της Ρωσίας, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Εντάξει, τώρα Spielberg σενάριο και λέει η UEFA καταργείται να πηγαίνει κατευθείαν. Έπεσε ο ένας. Λιποθύμησε αυτός. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Δημήτρης Δημόπουλος. Γεια σας κύριε Αργιανός. Δημόπουλος και Αργιανός. Ναι, φυσικά. Ναι, γιατί είναι ο παλιός. Από τους παλιούς. Παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκού. Και του Παναθηναϊκού μετά. Και του Ηρακλή. Στον Ηρακλή πήγε. Καμία σχέση. Ο αδερφός του. Ναι, ο Θανάσης. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί στην πιάτσα. Πάμε. Έχουμε και βουλευτές. Τέλος πάντων. Για να μην κρατάω πολλές τις γραμμές, πολλοί ασχοληθήκαμε με τους ποθενάδες κρατοδικοδίαιτους της Αθήνας. Mm-hmm. Φτάνει πια. Πάμε, τα δικά μας. Αυτούς όλους τους Ολυμπιακούς, τις ΑΕΚ, αυτά που βγαίνουν και αφήστε μας ήσυχους εμάς εδώ σε Θεσσαλονίκη με τα δικά μας τα θέματα. Εντάξει. Mm-hmm. Και αφήστε τώρα ο Ολυμπιακός τι έκανε και ο ένας τι έκανε. Δημήτρη, δεν γίνεται να σε αφήσουν ήσυχο. Από τη στιγμή που μεγάλωσε έστω ο ΠΑΟΚ και άρχισε παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει κύπελα συνεχόμενα, παίρνει ντάμπλ κτλ. Και από τη στιγμή που ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει μπει στη μύτη τους και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχει πάρει κανάλια, έχει πάρει λιμάνια, έχει πάρει τον Ατάλο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούν να μας αφήσουν ήσυχο εδώ πέρα. Με κατάλαβες, ναι, Δημήτρη. Εγώ και άμα, δεν και άμα μεγαλώσει και ο Άρης... Εγώ δεν μιλάω επιχειρηματικά. Ναι, παρακα... Εγώ δεν μιλάω επιχειρηματικά. Ο καθένας κάνει το κουμάντο. Δεν σου μιλάω αυτός έχει τα λεφτά, αυτός βάζει λεφτά. Ναι, δεν σου μιλάω επιχειρηματικά. Εντάξει. Αγωνιστικά δεν πήρε κύπελα συνεχόμενα και πρωτάθλημα πάω και ντάμπλ. Τους ενοχλεί αυτό. Τους ενοχλεί. Δεν έχουν μάθει να χάνουν αυτοί οι αγόρι μου. Το καταλαβαίνεις. Και αν θα μεγαλώσει και ο Άρης, να δεις ότι θα είναι μεγαλύτερη η ενόχληση. Με κατάλαβες. Δηλαδή κάνε πως παίρνεις ένα κύπελο σε κανένα Ολυμπιακό. Από το στόμα σου, από το στόμα σου, από το στόμα σου και στο Θεό το αυτή. Κάνε αν μεγαλώσει ο Άρης. Για πλάκα σου λέγω. Όχι να πάρεις κύπελο, σου πω κάτι άλλο. Κέρδισε το σήμερα φέτος εντός εκτός τον Ολυμπιακό. Να δεις τα γλυκόλογα από τον πρωταθλητή και από τον Καραπαπά και τον Μαρινάκη για τον Άρη. Τι πινελίκια έχεις να φας και τι κυνηγητό. Όχι να πάρεις κύπελο σε κανένα τελικό με τον Γαύρο. Δεν περνά από το Χαρλάου. Να τους κερδίσεις μέσα έξω σου λέω εγώ. Ξέρεις τι να πάθεις. Συνειδιοκτησία θα σε βγάλει με τη δόξα Κρανούλας. Για το Ρήσιο. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναπέσω στη Γάμα Εθνική. Δεν με ενδιαφέρει να πέσω ξανά στην Γάμα Εθνική. Εγώ είμαι παλιός Αριανός. Εντάξει, είμαι 50+. Και ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Θέλω, όπως αντιμετωπίζω αγωνιστικά οποιαδήποτε ομάδα, εκτός και εντός, να παίζω με πάθος. Εγώ θέλω να βλέπω τον Άρη να παίζει ποδόσφαιρο. Είσαι ωραίος. Ναι, αλλά υπάρχουν συνοπαδοί σου που λένε καλύτερα να το πάρει ο Ολυμπιακός παρά ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο. Δεν θέλω να βρίσω γιατί είναι βράδυ και ακούν και τα παιδιά μου. Όχι, ωραία. Γεια σου Δημήτρη. Καλά. Γεια χαρά. Γεια σου Δημήτρη. Δεν είναι ψέματα αυτό που είπα, Ζάχου. Όχι, εντάξει, εγώ είπα. Υπάρχουν στον Άρη. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ τους ονομάζω κάτσε. Όχι, δεν να σου πω κάτι, ρε Ζάχου. Να ήταν ανάμεσα, ας πούμε, σε ΠΑΟ και Ηρακλή. Εδώ, σε Θεσσαλονίκη. Ναι. Και να μου πεις να το πάρει ο Ηρακλής, να μην το πάρει δεν ο ΠΑΟ. Να το καταλάβω. Να δεν μπορώ, άλλο θέλω να πω, ρε. Αλλά να το πάρει τώρα αυτός που σε έχει ξεπατώσει, ρε φίλε, και σένα και εμένα. Δεν αγωνιστικά μπορώ, και εξαγωνιστικά 150 φορές. Δεν μπορώ να συνταχθώ με αυτό. Είναι εχθρός μου, ρε φίλε. Τελείως. Αγωνιστικά, πάμε. Καλησπέρα. Να πούμε, καταδώσω τελικό. Μισό λεπτό, φίλε. Μισό λεπτό. Κοπεχάγη, Ριέκα, αυτή που ήταν στο. Ναι. Πέρασε η Ριέκα, παρακαλώ. 0-1 μέσα στην Κοπεχάγη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και το φίλο. Λίγο πέσε εγώ, θα πω αν μπήκε γκολ. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σα. Να τόσο Χριστάρα. Γεια σου, Χριστό. Ζάχο, καλησπέρα και στου δυο σα. Ζάχο μου. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω κι εγώ ένα σκορ για το στοίχημα. Πάω Κράσνονταρ, πόσο έριξε. Άντε βρε κακομύρι, κακομύρι. Μιλάς κι εσύ. Ξέρω να σου πω, Κοβαλίβκα Άρης πόσο έριξε. Να, είδες. Το Κοβαλίκα το ξέρει απ' έξω. Πάσο. Έλα ρε Παξιμάδη. Δηλαδή τώρα ρε εσύ, επρεγμένο κιόλας, επρεγμένο Παξιμάδη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για ακόμη μια φορά είστε αίτητες στο Champions League. Ναι βέβαια, έξυπνο. Αυτό ωραίο, έξυπνο. Δεν είμαστε αίτητες στο Champions League, αδερφέ. Γιατί ξέρεις, και αυτά εδώ πέρα που παίζουμε, Champions League είναι η διοργάνωση. Προκριματικά Champions League είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή μας έχει γράψει πολλές φορές το κουπόνι του στοιχήματος ότι παίξαμε στη διοργάνωση του Champions League. Είναι προκριματικά, δεν είναι όμιλοι. Δηλαδή, αν μετρήσουμε, ας πούμε, πόσες φορές παίξαμε προκριματικά, δεν θα σ' αρέσει το νούμερο. Ενώ εσύ έχεις μηδέν, κατάλαβες. Μία φορά πέσω, θα παίξω και θα περάσω στους ομίλους. Άλλο ένα κουλούρι που έχεις. Την πρώτη φορά που θα παίξω, θα περάσω στους ομίλους, πες τον. Ζάχο. Εγώ θα την έμπες. Έλα, Ζάχο. Έλα, σ' ακούω, ρε. Θέλω τέτοιο. Τι θέλεις. Είναι ο Champions League τώρα που θα κλείσει η κουμπή. Έβαλα το μεσημέρι, δεν άκουσες. Βάλε ξανά, βάλε λίγο, έτσι να φτιαχτούμε ρε φίλε. Okay, στο τέλος, λίγο θα παίξετε κατά πτερό. Μέχρι το Δεκέμβριο, Χριστάρα, μέχρι το Δεκέμβριο 6 ομάδες θα αλλάξετε φίλε. Πάλι άλλες 6 ομάδες θα μάθεις καλά. Θα βάλω κάποια δευτερόλεπτα, θα βάλω. 5. Ζάχο μου. Έλα. Έλα, έρχεται αύριο το που λένε ο Ματέο. Υπογράφει, για να ξεπερδεύουμε. Άντε, από αύριο σε αύριο. Χθες μας είπαν αύριο. Σήμερα μας λένε αύριο τι γίνεται. Σας το λέω από τώρα. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχει φύγει αυτός. Από τώρα σας το λέω. Για 4 χρόνια θα υπογράψει. Μέχρι το Δεκέμβρη, Ιανουάρη, ο Γκαρσία, ναι, θα τον έχετε διώξει. Λες, ε. Ναι, ναι. Για να δούμε, κάνει ένα. Γράψτε το από τώρα. Rangers, Galatasaray 1-0. Να έρθουν σουβλάκια παρακαλώ. Έλα, παρακαλώ, μπήκε το γκολ. Μπήκε το γκολ. Μπήκε σοβαρά, πέρασε από κάτω. Ναι, στο 52. 1-0. Στάρα, κάνε ένα επίλογο να πάρω και το δεύτερο φίλο. Έπεσε. Δεν άντεξε. Μόλις άκουσε και σουβλάκια, τις έδωσε. Καλησπέρα, στο τελευταίο. Πού το αυτό, ρε παιδιά, το τέτοιο. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, για χαρά. Ο Νίκος είμαι. Ποιος από το άλλο. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ναι, τώρα έχω και μία πελάτσα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μάσκα, μ' ακούτε. Μια χαρά, σ' ακούμε. Τι ομάδα είναι η πελάτσα. Δεν είναι τη ρότητα, δεν είναι. Δεν είναι. Τίποτα. Τι ψηφίζει, τι ψηφίζει να μας πει. Τι ψηφίζει, τίποτα, δεν θέλει. Αριανού είναι. Απ' τη φωνή, Αριανού, έξυπνη. Τα χαιρετίσματά μας την κυρία. Την εκλεκτή κυρία. Έχει χαιρετίσματα, κουφελιά. Λοιπόν, θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για την προσπάθεια που έκανε με Μπεσίκτας, Μπενφίκα και τα δύο τα μάτς με την Κράσνονταρ. Δυστυχώς για μένα ο προπονητής έκανε λάθος διαχείριση στο μάτς με την Κράσνονταρ, στο μάτς εδώ μέσα. Mm-hmm. Έπρεπε να την φορτσάρει πιο πολύ την ομάδα, γιατί αυτή στη δύναμη και στη φυσική κατάσταση αυτά τα ψόφια τα άλογα δεν θα αντέχανε. Δυστυχώς το απέδειξε και μέσα στη Ρωσία, αλλά έκανε αυτό το μοιραίο το λάθος, δηλαδή σεβάστηκε πάρα πολύ την Κράσνονταρ, ήθελε να πάρει ένα αποτέλεσμα για να μας περάσει τους ομίλους το 1-0, κάτι τέτοιο φαντάστηκα, δυστυχώς. Ένα άλλο λάθος που ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεχόμαστε πολύ εύκολα γκολ μετά από δικό μας γκολ. Όταν πετυχαίνουμε γκολ, δεχόμαστε μετά πολύ εύκολα γκολ. Αυτό έχει παραγίνει και αυτό με τα απέναντι έχει παραγίνει. Κάπως πρέπει να το δουλέψουν μες στην ομάδα. Δυστυχώς δεν περάσαμε. Είχαμε όλη την καλή διάθεση και όλη τη θετική ενέργεια να δώσουμε στην ομάδα μας, αλλά ήρθαν τα πράγματα στραβά. Τι να κάνουμε. 3-1 με ανατροπή, δηλαδή θα έβαζε πρώτα γκολ η Κράσνονταρ, αλλά δυστυχώς δεν αντέδρασε σωστά η ομάδα όπως έπρεπε να αντεδράσει. Εγώ πίστευα ότι τους είχαμε, παιδιά, θα περνούσε. Μα τους είχαμε, δικό μας μάτς ήταν, ρε φίλε, τώρα από συγκυρίες και ατυχία. Yeah. Τι αποκλείστηκες τώρα. Α, στον πει την ψάχνεις. Θυμάσαι τι έλεγα όλη την εβδομάδα. Ότι χρειάζεται ο παράγοντας τύχη. Το θυμάσαι. Σε τέτοια μάτς. Ναι, Τάσου, το είπες. Ναι, Τάσου, το είπες. Ακούω συνέχεια. Δεν σταματάω. Κάθε μέρα σας ακούω, παιδιά. Δυστυχώς φαντάσου να ερχόμασταν από εκεί μέσα με 2-3 που έπρεπε να είναι 2-3. Θέλω να σου πω να βάζαμε το πέναντι και το χάρι του Ελκαντουρί. Και να χάναμε εδώ μέσα 1-2. Ήμασταν πάλι περασμένοι. Πάλι πάνω ήμασταν. Εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι ομαδάρα και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ από εδώ και πέρα τα καλύτερα και να έχουμε μια πολύ καλή πορεία στο Europa League.
Αυτά ήθελα να πω. Γεια σου. Να σε καλά. Γεια σου, Νικολάκη. Ωραίος. Να σε καλά, Νικό. Ωραίος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και 58. Κάτσε λίγο να βάλω ένα ηχητικό έτσι. Τι ηχητικό θα βάλεις? Ηχητικένιο. Δηλαδή. Τι είναι αυτό, ε? Τι είναι, κλαρίνο, φλογέρα? Παλιό σκύλο. Άστο, ε. Ξεψυγισμένα το παίζει κιόλας. Καλό. Έξυπνος αυτός που ωραίος, 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 καλό. Μπορεί να είναι ένας βοσκός που μας πήρε το μεσημέρι. Του εύχομαι κάποια στιγμή και η δική του ομάδα να μπορέσει να διεκδικήσει την είσοδό του στους ομίλους της Champions League. Να έχει μια ελπίδα έτσι, να νιώσει πως είναι, ρε παιδί μου. να διεκδικήσει, όχι να αποκλείσει, να διεκδικήσει την είσοδό στους ομίλους της Champions League. Επίσης έχω να πω τελειώνοντας ότι έχω την εντύπωση ότι στα πνευστά όργανα, να ξέρεις, είναι φανταστικοί οι Ουκρανοί. Μάλλον, Ουκρανοί. Ναι, ναι, μάλλον από την Κόλο Σκοβαλεύκα την αγόρα στη Φλογέρα ο φίλος. Συλλεκτική. Ποιος το έκανε, μπράβο. Ήταν έξυπνος. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους ακροατές και τις ακροάτες που ήταν συντονισμένοι άλλο ένα βράδυ εδώ στο Αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Έχουμε και την αυριανή εκπομπή. Στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Αύριο θα τα πούμε πάλι στις 9 πρώτα ο Θεός. Να πούμε ότι κοντά μας ήταν το Live Kitchen. Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο σέρβις, ταχύτητα της παραγγελίας, την ποιότητα των υλικών. Απίστευτο, αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου. Είναι έτοιμα τα πάντα με την εφαρμογή. Μπαίνετε, παιδιά, στο App Store μέσω Android και iOS και κατεβάζετε την εφαρμογή. Και από το Play Store μπορείτε να κατεβάσετε. Και βλέπεις. Πληκτρολογήστε Live Kitchen και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Πώς παρασκευάζεται, ποιος σου το φτιάχνει. Την παραγγελία σου. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Live Kitchen. Ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει με 15 είδη ορεκτικών, 10 είδη αλυφών, 6 είδη από σαλάτες, 14 είδη σάντουιτς, 5 είδη τορτίγες, 9 είδη μπέργκες και πολλές άλλες εκπληκτικές, μοναδικές δημιουργίες και γεύσεις σας περιμένουν στο Live Kitchen. Κάντε τώρα την παραγγελία σας μέσω της εφαρμογής που θα κατεβάσει στο κινητό σας, μέσω eFood ή τηλεφωνήστε στο 2316 018. 478, 479 και 480. Επαναλαμβάνω, 2316, 018, 478, 79 και 80. Αυτά από εμάς για σήμερα. Κάντε την αποφώνηση, Ζαχουά. Λοιπόν, και δώσε και σκητάλη στα παιδιά, στους βαρεμένους. Βαρεμένους. Αύριο πρώτο Θεός ξανά, όπως είπε και ο Τάσος, σε 9 η ώρα πρώτο Θεός η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Εσείς, το καλό που σας θέλω είναι να μείνετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Κώστας Παπαδομανολάκης και Αντώνης Κούλαλης έρχονται από τις 11 μέχρι τις 2 η ώρα, σας κρατήσουν πολύ καλή συντροφιά. Έχουν και αυτοί να πούν τις δικές τους απόψεις. Φυσικά και με γραμμές στον αέρα, έτσι. Μέχρι τις 2 η ώρα τουλάχιστον. Αυτά. Βασιλεία Τσεσεκά, Σόφια μόλις τώρα 1-1. Ωραία. Φίλε μου, με τη Rangers το αφήνουμε 1-0. Τώρα φεύγουμε, εντάξει. Καλό βράδυ σε όλους σας. Auf Wiedersehen.